Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Εδώ είμαστε άλλο ένα βράδυ. 10 Ιουνίου ξημερώνει. 10 δεν ξημερώνει, 11. 10 ξημερώνει. Γιάννης Χιλιτίδης εδώ, Κωστής Ραπτόπουλος εδώ, μόνος αυτή τη φορά. Έτσι πάμε μια μέρα να είμαστε λίγο χαλαροί, λίγο ήρεμοι, μιας και σε λίγο θα ανέβουν και οι θερμοκρασίες. Θα είναι ένα καλοκαίρι, θα λέγα ένα καλοκαίρι που πρέπει να το χαρούμε. Και πρέπει να το χαρούμε γιατί τα κοινότυπα λένε ότι το χειμώνα, τα ΦΠΑ ανεβασμένα, το ληστρικό κράτος και ιστορίες. Εγώ συμβουλεύω να απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή που περνάει, να μπορούμε να μην φοβόμαστε και να πούμε ότι ό,τι στραβό μπορεί να έρθει μπορεί να αντιμετωπιστεί εφόσον δεν είναι στο κομμάτι της υγείας. Αλλά και στο κομμάτι της υγείας να είναι, πάλι μπορεί να αντιμετωπιστεί, καθώς πριν φύγουμε από αυτόν τον κόσμο όλα παλεύονται. Όλα παλεύονται μέχρι την τελευταία στιγμή και υπάρχουν και ανατροπές. Τώρα, επειδή ακούω με τις πολιτικές κουβέντες υπάρχει ένα κομμάτι απεσιοδοξίας, βέβαια βγαίνει ένας φελός εδώ από την Πόντο Ηράκλεια, ο οποίος ελπίζει ότι αν έρθει η Νέα Δημοκρατία μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Φελός πολιτικά εννοώ, γιατί δεν υπάρχει σήμερα Έλληνας που να πραγματικά ελπίζει σε κάποιο κόμμα. Θεωρώ αδιανόητο δηλαδή σήμερα να βγαίνεις στο καφενείο, να βγαίνεις στη δουλειά, στη συζήτηση κτλ. Στις κουβέντες που κάνεις με τους συμμαθητές σου, τους φίλους σου, τους συνεργάτες σου, τους συγγενείς σου κτλ. Και να πεις ότι μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή να ακουμπήσω σαν ένα μαξιλάρι σε ένα κόμμα. Θα ήταν ευχής έργο να υπήρχε αυτό, ακόμα και αν ήταν ψέματα. Υπάρχουν μερικοί οι οποίοι το έχουν ρίξει λίγο στο πατριωτικό και ελπίζουν ότι, για παράδειγμα, ότι αν έρθει ένα πατριωτικό κόμμα θα αλλάξει η κατάσταση, θα υπάρχουν έμφυα, θα πάμε εκεί να φάμε λάχανο τη Μέρκελ και τον Σόιμπελ και την άλλη την Λαγκάρτ, να πούμε την γιαγιά. Υπάρχουν αυτοί. Δεν ξέρω αν πραγματικά μέσα τους το πιστεύουν ή αν πραγματικά έχουν μυριστεί αυτή την το αίμα της εξουσίας και πάνε να το φάνε, να κατασπαράξουν την εξουσία δηλαδή. Δυστυχώς πλέον ο λαός, αν κατευθυνθεί πίσω από ένα κόμμα, δεν μπορεί να έχει αβάντες. Δηλαδή πες ότι εγώ είμαι Σιριζέος ή Νεοδημοκράτης ή ξέρω εγώ Χρυσαυγίτης και λέω ναι ρε παιδιά να έρθω μαζί σας, ξέρω εγώ, να αλλάξουμε την κατάσταση και να βγει ένα από αυτά τα κόμματα ας πούμε ψηλά, εγώ σαν απλός πολίτης δεν θα μπορώ να έχω σε καμία περίπτωση κάποιο προσωπικό οικογενειακό όφελος, ακόμα και γραμμένο στο κόμμα και τα λοιπά. Πρέπει να είμαι πολύ εξειδικευμένος για να κάνω μεγάλη βουτιά στα μεγάλα συμφέροντα. Εγώ δεν μιλάω για αυτούς, δηλαδή για 5, 10, 20, 30, 50, 100. Εγώ μιλάω για την πλατιά μάζα των ανθρώπων. Η πλατιά μάζα των ανθρώπων βλέπω ότι, πώς το λένε ρε παιδί μου, περιμένει το μοιραίο. Περιμένει την εξαθλίωση. Δεν περιμένει τέλος πάντων κάτι το οποίο μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση. Οι νέοι άνθρωποι, αυτοί που σήμερα μας ακούνε και πάνε στο σχολείο ή κάποιοι που είναι στο πανεπιστήμιο, αυτοί που είναι κάτω από 30 χρονών, μπορούν να ελπίζουν σε μια πιθανή μετανάστευση. Όσοι κατέχουν κάποια πτυχία, όσοι δεν κατέχουν, που κρατάνε τα χέρια τους, μπορούν να πάνε, αν έχουν εξειδικευτεί σε κάποια ειδική εργασία, άλλος ξέρω εγώ φτιάχνει τέντες, να πούμε. Είναι τεντάς. Άλλος είναι, ξέρω εγώ, ξυλουργός. Άλλος είναι, ξέρω εγώ, κάνει μια δουλειά, ρε παιδί μου. Ξέρει να κάνει μια δουλειά. Μηχανικός αυτοκινήτων. Έχει μια ελπίδα για το μέλλον. Έχει μια προοπτική για το μέλλον, αλλά όχι εδώ. Αλλά όχι εδώ. Δεν έχει δηλαδή την προοπτική, το μυαλό να μείνει στην Ελλάδα, να παράγει,
να μείνει στην Ελλάδα να πολεμήσει, να μείνει στην Ελλάδα να αξιολογηθεί κτλ. Βλέπω λοιπόν μεγάλη μετανάστευση. Θα αναγκαστούμε να στείλουμε τα παιδιά μας στο εξωτερικό, από ό,τι φαίνεται. Όσοι τα κρατήσουν εδώ θα είναι πάρα πολύ τυχεροί, εφόσον τα παιδιά αυτά βρουν κάτι πολύ πολύτιμο να κάνουν, κάτι σημαντικό να κάνουν. Και εκείνο που έλεγα στον κόκκινο το μεσημέρι, αν δεν το κατάλαβε, είναι ότι ακόμα υπάρχουν μικρά αποθέματα. Δηλαδή, το παράδειγμα που φέραμε σχετικά με τον Αλβανό που πάει στο χωράφι, αλλά ο Έλληνας δεν πάει. Ο 30, ο 25, ο 40, ο 50 δεν πάει στο χωράφι. Ο 45, ο 40 κτλ. Και του εξήγησα εγώ του κόκκινου, κατά την άποψή μου, του είπα ότι υπάρχει ακόμα λίπος. Τι σημαίνει λίπος? Μπορεί λίπος να μην υπάρχει, μπορεί να υπάρχει κόκαλο να γλύψεις. Ποιο είναι αυτό το κόκαλο? Του λέω, ρε, οι Αλβανοί δεν έχουν μπαμπάδες και γιαγιάδες και μαμάδες και παππούδες, όπου τρέχει μια σύνταξη των 1.000 ευρώ, των 800 ευρώ, των 1.200 ευρώ, των 500 ευρώ, των 900 ευρώ, τέλος πάντων, που μπορεί κάποιος, χάνοντας τη δουλειά του ή χάνοντας τη γυναίκα του επειδή δεν έχει δουλειά, προφανώς, που λέει ο Καρελάκης, προφανώς, λοιπόν, πάει χτυπήσει την πόρτα και να μπει μέσα στο σπίτι. Θα πάρει και το παιδί, το εγγόνι, το οποίο θα πάει στη γιαγιά, στον παππού, στη γιαγιά ο συνήθως, γιατί οι παππούδες πεθαίνουν πιο γρήγορα, στη γιαγιά, στον παππού, τέλος πάντων, να πούνε, ρε παιδί μου, έφαγε το παιδί, έλα στον παππού να σε ταΐσει. Από πότε τον ταΐσει ο παππούς? Από τη σύνταξη. Μπορεί και η γιαγιά σύνταξη. Σήμερα, ας πούμε, ένας 65, 67, που έχει καλή υγεία και καλή ζωή, και 64χρονη είναι, ξέρω εγώ, γυναίκα του, μπορεί να έχουν έναν 70, ξέρω εγώ, ένα 35, ένα 40 γιο, μια κόρη, ποια χώρισε. Γίνει λοιπόν τα παιδιά, μαμά να ψηλοδουλέψω, κράτα το Μανολάκι πάντως στο σχολείο, δίστον, τι θα φάει ο Μανολάκης από το πορτοφόλι του παππού του Μανολάκη. Αυτά ο κόκκινος δεν τα βλέπει. Όταν λοιπόν ο παππούς ο Μανολάκης πει το ποίημα του Ελίτη, από Δημήση Νησκύριον, όπως λέτε, εσείς που είστε χριστιανοί και πιστεύετε και θρησκευόμενοι, λοιπόν, τότε τι θα κάνει η 45χρονη, τότε η 43χρονη μάνα που έχει διώξει τον άντρα, ο άντρας διατροφή φυσικά δεν έχει να δώσει και τα λοιπά. Τι θα κάνει ο Μανολάκης, η μάνα τι θα κάνει στα 43 που θα γίνει και 100 κιλά? Ξέρετε που το πάω, που θα πάει να δουλέψει όταν πεθάνει η μάνα της και ο μπαμπάς της? Αυτά έλεγα τον κόκκινο. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο, λίγο χρόνο. Εγώ τα έχω ζήσει 50 χρονών όμως χάρη, με μια κιλάρα νάνα που είμαι από τις μπύρες, έρχεται στον συγκεκριμένο χώρο που έπινα καφέ, σώσε με ρε Κώστα, μου λέει, έχεις 15-20 ευρώ. Λέω, έχω, λέω, αλλά τα έχω για να πληρώσω, λέω, το μου ήρθε 63 ευρώ το, πώς το λένε, τι μου ήρθε 63 ευρώ, το αέριο. Πήγα να το πληρώσω εκεί στην Μπότσαρη κάτω χαμηλά, το αέριο. Λέω, μου ήρθε το αέριο. Λέω, δεν μπορώ να σου δώσω. Τι έγινε όμως, του λέω. Χάσαμε την κυρία, λέει, Χρυσάνθη. Ποια ήταν η κυρία Χρυσάνθη? Η κυρία Χρυσάνθη ήταν η μάνα του. Αυτός λοιπόν έμεινε άνεργος στα 40-42, τώρα είναι 50. Η κυρία Χρυσάνθη τότε ήταν 72. Ήταν 72. Έστειλε τον άντρα της να αποδημήσει εις Κύριον στα μνήματα της Θέρμης, η κυρία Χρυσάνθη, λοιπόν, και περιμάζεψε το μαντράχαλο στο σπίτι. Ο μαντράχαλος πήγαινε, δούλευε περιστασιακά, όπου έβρισκε, αν έβρισκε κτλ. Η μάνα γερή σύνταξη ήταν του δημοσίου, αν δεν κάνω λάθος, μου φαίνεται ήταν δασκάλα η κυρία Χρυσάνθη. Έπαιρνε γύρω στα 900 σπίτι δικό τους και κάποια αρκετά χρήματα από τον πατέρα στην τράπεζα, τα οποία δεν τα κουνούσε κανείς. Τα είχαν για ώρα ανάγκη, που έλεγε η γιαγιά μου. Όχι για ώρα ανάγκης, για ώρα ανάγκη. Παθαίνει ένα εγκεφαλικό η κυρία Χρυσάνθη, το λέει το ποίημα. Λέει, τώρα λέει, τι να κάνω? Λέω, τι να σου πω, λέω, 8 χρόνια έπρεπε να θωρακιστείς, έπρεπε να προετοιμαστείς, δεν έπρεπε, ξέρω εγώ, να επαναπαυτείς. Δηλαδή τι να έκανα, λέει? Δηλαδή φώτα, νερά, τηλέφωνα, κυρία Χρυσάνθη. Το μπούλαρο, να πούμε, τον τάιζε σουβλάκια και σουτζουκάκια, να οι μαγούλες. Κατάλαβες? 900 ευρώ κυρία Χρυσάνθη, κάτι λίγα, κάτι αυτά, κάτι μετοχές, κάτι ιστορίες. Ένα σπιτάκι άλλο γενίκιο, αλλά 250, 1150. Πήγαινε και αυτός σε κανένα μπαρ, ξέρω εγώ,
όσο ήταν πριν τα 50 και τον παίρνανε, ξέρω εγώ, στην κουζίνα και τα λοιπά. Δούλευε, ξέρω εγώ, περιστασιακά. Πάει η κυρία Χρυσάθη. Τώρα λέει τι να κάνω, λέει μου κόβουνε, λέει, το ρεύμα. Ξέρεις, λοιπόν, του λέω Κόκκινε, ότι ακόμα δεν πιάσαμε πάτο. Πιάσαμε πάτο. Λέω δεν πιάσαμε πάτο ακόμα. Και ακούω και τον Καμόρα και ακούω και τους άλλους, τον οικονομολόγο εδώ που το παιδί είναι διαβασμένο. Προηγουμένως που μιλούσε εδώ με τον Καμόρα, εξαιρετικό παιδί. Πολύ διαβασμένο στα οικονομικά. Τέρας μορφώσεως, θα έλεγα. Δεν πιάσαμε πάτο. Λοιπόν, αυτό έχω να πω για αρχή. Όπως και επίσης ότι δεν έχουμε καμία ελπίδα, τουλάχιστον όσοι είμαστε λογικοί ή τέλος πάντων δεν είμαστε αφελείς, ότι θα φύγει ο Τσίπρας, θα έρθει ο Κούλης ή θα έρθει, ξέρω εγώ, κάποιος άλλος, θα έρθει ο Μιχαλολιάγκος, θα έρθει, ξέρω εγώ, κανένας η Φόφη και θα μας σώσουν και θα ανατραπεί η κατάσταση. Ή θα μας μειώσουν τη φορολογία, θα μας μειώσουν το ΦΠΑ, θα υπάρχει ανάπτυξη, θα έχουμε καλύτερα νοσοκομεία. Σήμερα πας στο νοσοκομείο με σκολικοειδίτητα και δεν ξέρεις αν φύγει ζωντανός. Μιλάμε για αθλία κατάσταση. Δεν έχει, λέει, βαμβάκια το ΑΧΕΠΑ. Δεν έχει το Παπαγεωργίου τα απλά τα οποία χρειάζεται ένα νοσοκομείο. Και φυσικά τα προηγούμενα χρόνια έχουν γίνει μεγάλες μάσες και στα νοσοκομεία. Έχουν φάει πολλά λεφτά δηλαδή. Έχει κλαπεί πολύ χρήμα εκεί από τους αλυταράδες. Φυσικά το κράτος δεν ήλεξε κανέναν. Πολλά λεφτά. Και φτάσαμε στο σημείο να γίνουμε στην Ελλάδα, στο θέμα της νοσηλείας, που για μένα είναι πολύ σημαντικό, χειρότερη από την Ουγκάντα. Χειρότερη από την Ουγκάντα. Έκανε τα στραβά μάτια το κράτος, διότι δεν πλήρωνε τους γιατρούς. Και έτσι έγινε αυτή η ιστορία τώρα. Είμαστε, λέει, περήφανοι που είμαστε Έλληνες. Για ποιο λόγο, του λέω. Ο τα φώτα, λέει, ο πολιτισμός και τα λοιπά. Ρε, ας τα φώτα και τον πολιτισμό, του λέω. Ας. Είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες. Σαν τους Αργενούς στο Κύπελλο του 70 και ο Γκάλης. Μας έχουν πρίξει. Εκείνο το Σπυρίδωνα τον έχουν βαλσαμώσει, να πούμε. Και τον Γκάλη, γίνει ο Γκάλης 800 χρονών. Και χαρήκαν οι Αργενοί που βγήκαν τέταρτοι στο μπάσκετ και χοροπηδούσαν με τον άλλο τον Κρύο τον Βλαχόπουλο σαν τα κατσίκια, να πούμε. Οι Αργενοί. Άντε, μην τους πιάσουμε για να μην μαλώσουμε σήμερα μαζί τους. Δεν έκανε με τον Άρη και τέταρτο και πανηγύριζε, ρε Χαϊβάνι. Τέταρτο στο μπάσκετ και πανηγύριζε. Βοηδομούσχαρο να πούμε. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.340. Κατάλαβες τι γίνεται. Τα φάγαν τα λεφτά στα νοσοκομεία, σουβλάκια και σουτζουκάκια. Το κράτος έκανε το κορόιδο. Πώς του λένε οι διοικητές, πώς του λέγανε αυτούς, Μωραγιάννη, διοικητές των νοσοκομείων, κομματόσκυλα του κερατά. Δεν άφησαν ούτε σύριγγα μέσα. Δεν άφησαν ούτε σύριγγα μέσα. Τα φάγαν όλα. Στην Ουγκάντα, άμα πας σήμερα, πού είναι ο Ποκολόκο, ρε. Στην Κένια, όχι, πού είναι ο Ποκολόκο, μωρέ, ξεχνάω. Κονγκό, ευχαριστώ Γιάννη. Στο Κονγκό, λοιπόν, πού είναι ο Ποκολόκο, τον έκανα σήμερα αυτό το κτίνος μία ερώτηση. Έλα εδώ, ρε Κογκολέζο, του λέω. Τι έγινε, λέω εκεί. Ρε, τι εμείς εκεί πέρα, τα νοσοκομεία είναι καλύτερα. Τα νοσοκομεία του Κονγκού, του Κονγκό. Από ό,τι στην Ελλάδα. Και έρχεται ο άλλος, να πούμε, ο Χρυσαυγίτης, ο Φαλάκρος, κάνει και βάρη, να πούμε. Είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας. Τι να σε πω, ρε, τόσο μυαλό να έχεις. Γιατί, πες μου ένα λόγο, του λέω, που είσαι περήφανος που είσαι Έλληνας. Τα φώτα, ο πολιτισμός, ο Μεγαλέξανδρος. Ναι, άρχισε να λέει αυτά τις ιστορίες. Ο Χριστός ήταν Έλληνας. Η Μαρία ήταν. Άρχισα, μου λέει κάτι παλαβά. Η Μαρία, η γυναίκα του Ιησού, λέει, από τη Ναζαρέτ, λέει, είχε, λέει, ελληνικές ρίζες. Ναι, λέω από πού ήταν, από την Έδεσσα ήταν ο μπαμπάς της. Τι μας λες, ρε, του λέω, μας τρελάνεις, ρε, του λέω. Αν μου φύγουν και τα μαλλιά μου δεν έχω, ρε, μα τρελάνεις, ρε, μου λέω, τι να κάνω. Ρε. Με τρελάνουν αυτοί, ρε, παιδιά. Ρε. Έτσι που λες. Δεν υπάρχει ελπής. Γιατρέ, δεν υπάρχει ελπής. Αυτά έχω να πω εγώ για αρχή, όσον αφορά αυτά που ακούω και τις ιστορίες με τις αρκούδες και τα λοιπά και στον κόσμο το κάθε κόκκινος και τα λοιπά. Άσε τα πολιτικά, Κωστή, αύριο αρχίζει μεγαλύτερη YouTube του ποδοσφαίρου. Οπτικός. Μούση Κιλκής. Ο Μουσάτος από τον Κιλκής. Καλημέρα, φίλε. Ναι, ξεκινάει αύριο, 10 η ώρα θα είμαστε στις οθόνες. Μπύρα Χάινεκεν ή Άμστελ ή Μύθος, ό,τι γουστάρετε πίνετε. Με ζεδάκια, σουβλάκια, λουκανικάκια, πιτούλες, ντοματούλες, κρεμμυδάκια. Να τη βγάλουμε να πούμε. Τουλάχιστον, ναι, αυτό είναι πολύ καλό. Να υπάρχει αυτό το όπιον του λαού. Το όπιον του λαού ποιο είναι? Το ποδόσφαιρο και η θρησκεία. Τα άλλα τα αθλήματα είναι για... Εντάξει, δεν τα υποτιμάμε, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς
Το ποδόσφαιρο είναι το όπιο του λαού. Και πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα, να πούμε ότι είμαστε ακόμα προβληματισμένοι και εδώ θέλουμε να δούμε και το θέαμα που θα δώσει στο κοινό. Την ταχύτητα της επινοήσεις, την ατομική ενέργεια, τα γκολ, η φάση κτλ. Θέλουμε να δω περισσότερο τους χώρους. Αν θα έχουμε γκολ, αν έχουμε ανατροπές, αν έχουμε καταστάσεις τέτοιες. Γιατί είμαι πολύ προβληματισμένος και για το άθλημα που είναι το όπιο του λαού. Διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο. Ένα κράτος το οποίο αργεί να πάρει μπρος, αργεί να πάρει αποφάσεις, αργεί να κουνηθεί. Εγώ δεν πολύ έχω σχέσεις με κρατικά θέματα κτλ. Θεσμικά. Εγώ ζήτησα. Θα σας πω δύο εμπειρίες μου όσον αφορά τις καθυστερήσεις που υπάρχουν σε αποφάσεις. Θα σου πω τι έγινε με τον ΟΠΑΠ σε μια δικιά μου περίπτωση. Πήρα μια διαφήμιση, να πούμε, ένα πρακτορείο. Ακούω μια ιστορία και πες μου τη γνώμη σου. Και μου λέει το παιδί ότι για την τηλεόραση, στο τοπικό κανάλι. Λέει, κοίταξε να δεις, λέει, να τη φτιάξουμε, να την κάνουμε. Τουλάχιστον, λέει, τώρα κάνα μήνα που τελειώνει, ας πούμε, η σεζόν. Και ρε παιδάκι μου, να το προλάβουμε να το βάλουμε. Αλλά λέει, πρέπει να πάρω, λέει, έγκριση. Γιατί, λέει, έτσι γίνεται. Γιατί αυτά τα μαγαζιά είναι σαν franchise κατά κάποιο τρόπο. Και δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει αν δεν πάρει πρώτα την άδεια από την, ξέρω εγώ, προϊσταμένη αρχή. Υπάρχει ιεραρχία και σωστά υπάρχει. Όπως για παράδειγμα, υπάρχουν κάποια, ας πούμε, όπως εδώ διαφημίζουμε το For All για παράδειγμα. Και υπάρχουν κάποια στάνταρ. Δηλαδή πρέπει να ψωνίζεις από κάποιο προμηθευτή συγκεκριμένα, πρέπει να πάρεις από κάποια προϊόντα συγκεκριμένα, η κωδική να είναι αυτή κτλ. Υπογράφεις δηλαδή, μπαίνεις σε μια συνωμοταξία, αλλά έχεις να απολογηθείς για κάποια πράγματα και πρέπει να ακολουθήσεις κάποιους κανόνες. Λέω τι έγινε, πέρασε μια εβδομάδα, μου λέει, με απαντήσαν και τα λοιπά. Λέω τι να κάνουμε, λέει βάλ το εσύ μωρέ, αλλά να δούμε, λέει, μας ρίξουν κανένα πρόστιμο και τα λοιπά. Λέω με ευθύνη σου, λέει, με ευθύνη μου. Το βάζουμε λοιπόν μια Κυριακή, που από την Τρίτη του κάνει έλεγχο και του λένε απαγορεύεται να το κάνεις, σου κάνουμε μια επίπληξη μέχρι να πάρουμε την απόφαση. Για το αν θα το εγκρίνουμε ή δεν θα το εγκρίνουμε, δεν μπορείς να το παίζεις. Σωστά δεν είναι μέχρι εδώ? Αυτό είναι το σωστό. Και εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιους κανόνες. Δεν είμαστε, ας πούμε, κύμα στο κύμα, ακολουθούμε κάποιους κανόνες. Ποια είναι η ένσταση δικιά μου, ας πούμε, για παράδειγμα. Πέρασε ένας μήνας, παίρνει τηλέφωνο, στέλνει email κτλ. Ο άνθρωπος αυτός για να το εγκρίνουν, πρόσεξε με, ή να μην του το εγκρίνουν. Δηλαδή, αν αύριο ερχόταν και έλεγε η εταιρεία ότι παιδιά εμείς δεν το εγκρίνουμε γιατί αυτός που κάνει την εκπομπή είναι τρελός, είναι παράφρον, είναι αναρχικό στοιχείο, είναι... δεν μας κάνει, εγώ θα σεβόμουν πάρα πολύ την απόφαση και θα έλεγα εντάξει, δεν θέλουν να μπει η διαφήμιση στη δική μου την εκπομπή, ας πούμε, την τηλεοπτική, για τους δικούς τους λόγους. Δεν είχα καμία ένσταση να το κάνω αυτό. Η ένστασή μου ποια είναι? Η ένστασή μου είναι γιατί δεν μας απαντάει. Κατάλαβες, Γιάννη? Δεν έχω εγώ παράπονο αν μου πεις, ξέρεις κάτι, εγώ δεν θέλω να. Ή άμα ζητήσω να μου δώσει κάποιος μια διαφήμιση, να πει φίλε, εγώ δεν θέλω να κάνω σε εσένα διαφήμιση γιατί είσαι παράφρον. Είσαι μουρλός, δεν είσαι δεξιός, δεν είσαι ΠΑΟΚ, δεν είσαι, ξέρω εγώ, να μου το πει. Όπως είπαν από τον ΠΑΟΚ, δεν θέλουμε τον Ραπτόπουλο γιατί δεν είναι ΠΑΟΞής, δεν μπορεί να παίξει. Το σεβάστηκα γιατί μου είπαν το λόγο. Αυτό είναι πολύ τίμιο, ξέρεις. Ξέρεις κάτι, δεν θέλουμε να γίνει αυτή η συνεργασία για αυτό το λόγο. Για σαν το ΜΑΚ, εγώ δεν θα μαλώσω ποτέ. Όπως βέβαια έχει γίνει και με το συνδρομητικό κανάλι. Εδώ και 6 μήνες περιμένω μια απάντηση. Ας είναι αρνητική. Δεν του λέω. Θέλω να μου δώσεις, απαιτώ ρε παιδί μου, γιατί θέλω να πάρω στιγμιότυπα και να τα παίξω σε ένα κανάλι στον Ασβέστη TV. Μάλιστα. Λέει δεν μπορείς να το κάνεις, διότι και πολύ σωστά. Πολύ σωστά το λέει. Δεν μπορείς τα δικά μου τα στιγμιότυπα, κύριε μου, να τα φτιάξεις εσύ και να τα κάνεις εσύ και να πουλήσεις το προϊόν. Δεν γίνεται αυτό. Μάλιστα. Χρειάζεται κάποιο κόστος. Να, για σαν του μάγκα. Κάνουμε μια αίτηση κάτω στα γραφεία κτλ. Και λέμε, πείτε μας από Σεπτέμβριο του τάδε έτους μέχρι τον Ιούνιο του άλλου έτους που είναι η σεζόν τάδε, στείλτε μας ένα χαρτί, ένα τιμολόγιο, μια τιμολόγηση, πόσα χρήματα χρειάζεστε, τι ζητάτε
έτσι ώστε μπορούμε να παίξουμε τα στιγμιότυπά σας. Θέλετε 10.000 επειδή είναι ο Ασβέστης TV? Δεν έχετε καμιά σχέση, έχετε ένα πλαφόν συγκεκριμένο για όλα τα κανάλια, θέλετε 500.000, 100, 150.000. Αν είναι τοπικό το κανάλι θέλετε λιγότερα, αν είναι πανελλήνιας θέλετε πολύ περισσότερα. Αυτό είναι μια ταπεινή προσέγγιση στο αξιότιμο κανάλι σας κτλ. 6 μήνες δεν πήρα απάντηση. Αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι ότι δεν λειτουργούν τα πράγματα πολύ καλά. Σε δύο παραδείγματα σας έφερα. Γενικά είναι δηλαδή μια κολυσιεργία. Σήμερα πάω να κάνω φορολογική δήλωση και πάω στην Αλέκα τη λογίστρια. Άκου να γελάσεις Γιάννη. Ξέρεις, αυτά μπαίνουν αυτομάτως πλέον. Λέει αυτό από εκεί, εκείνο από εκεί κτλ. Είναι λέει και 800 ευρώ λέει τη σύζυγου σου που δούλευε λέει στον ΟΤΕ. Και η σύζυγος μου λέει δούλευε στον ΟΤΕ. Είναι ένας λέει από το Μαρούσι, ο οποίος είναι ο Τάδε κτλ. Ο οποίος έχει πληρώσει λέει το Μαρούσι και είναι τα κεντρικά του ΟΤΕ. Εκεί είναι τα κεντρικά του ΟΤΕ, ένα μεγάλο κτίριο κτλ. Είναι την έχει σαν έκτακτη ότι δούλεψε ξέρω εγώ 3 μήνες, δεν ξέρω πόσο ξέρω, και πήρε 800 ευρώ. Ρε φίλε, λέω, εγώ μένω Θεσσαλονίκη. Λέω, η γυναίκα δεν έχει πάει ποτέ στον ΟΤΕ. Κόμμα δεν έχει ψηφίσει ποτέ. Δεν τη διόρισε κανένας. Δεν έδωσε εξετάσεις κτλ. Και τώρα δεν έκανα τη φορολογική δήλωση εγώ. Μου λέει η Αλέκα η λογίστρια, κράτα το. Πήρε το τάξη, ξέρω εγώ. Κάναμε μια αυτή. Τώρα περιμένω τώρα και από εδώ πότε θα έχω απάντηση. Μήπως τελειώσει η προθεσμία και εγώ ακόμα δεν μπορώ να κάνω τη φορολογική μου δήλωση. Δηλαδή, υπολειτουργούμε. Υπολειτουργούμε. Παθαίνει ένας μια ζημιά στην υγεία του. Όλοι έχουμε πάθει. Εγώ έχω πάθει. Όλοι δεν είναι ντροπή. Εγώ παιδιά, επειδή είμαι λίγο σφιχτός και βάζω κάτι στην άκρη για αυτές τις δύσκολες ώρες, είχα και σαν οικογένεια, ας πούμε, 5 φράγκα στην άκρη. Μάλιστα. Εάν δεν πήγαινα σε καλό, πολύ καλό γιατρό, σε κλινική, σε άνθρωπο ο οποίος ήταν επιστήμονας τρομερός με τη δουλειά του και τα λοιπά, επαγγελματίας και τα λοιπά, και πήγαινα ας πούμε στο ΑΧΕΠΑ ή στο Ιπποκράτιο που πήγα και με λέει στο Ιπποκράτιο μπες λέει στη λίστα, λέει σε κανένα δίμηνο λέει να στο εγχειρίσουμε αυτό. Εγώ δεν ήξερα ότι για παράδειγμα ότι αυτό το πράγμα δεν ήταν καρκίνος, ήταν μια βρωμιά ας πούμε στο κομμάτι της ουροδοδόχου κίστη μου, είχε μια βρωμιά, ένα θύλωμα καλοήθες, δεν ήταν κακό. Εγώ όμως δεν ήξερα τότε αν ήταν καλό ή κακό και δεν μπορούσα να ρισκάρω σε 2 μήνες και σε 3 μήνες να περιμένω τη λίστα του Ιπποκρατίου για να εγχειριστώ. Και άμα μου τρύπαγε την κίστη και έφευγε από κάτω, αν ήταν κάτι κακό. Λέω και εγώ τι πρέπει να κάνω εδώ κύριε. Λέει θα περιμένετε. Αν του βγάζα ένα χιλιάρικο, φαντάζομαι, πιθανολογώ, να με έβλεπε με διαφορετικό μάτι. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν ξέρω. Λέω εγώ τώρα με το μυαλό μου. Ναι. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Έλα ραπτό ο 040. Για τον προβληματισμό σου στο ποδόσφαιρο, έχω να πω ότι σίγουρα το άθλημα τακτικά και ίσως την άποψη. Και ίσως από άποψη κανονισμών είναι σε περίεργη φάση. Πολύ ωραία το λέω ο φίλος. Αλλά θεωρώ ότι η φετινή μέτρια χρονιά είχε να κάνει με την προετοιμασία για το Euro. Γιατί κάθε 4 χρόνια που είναι το Euro δεν δημιουργείται κορεσμός. Δεν είναι κάθε 4 χρόνια το Euro, είναι κάθε 2 φίλε. Οπότε προβλέπω πολύ καλό Euro. Λέει ο 040. Πιθανόν. 556 δεν απαντάω στο μήνυμά σου. 516 δεν απαντάω στο μήνυμά σου. Καλά έκανες και την πήγες στην ομάδα σου στο ερασιτεχνικό. Εγώ δεν έχω καμία ευθύνη για αυτό το οποίο έχεις κάνει εσύ στην ομάδα σου. Λοιπόν, βγήκαν τα διαρκείας του ΠΑΟΚ και πιθανολογώ ότι δεν θα είναι πολλά αυτή τη φορά. Γιατί οι τιμές είναι καλές, αλλά ο λαός σφίγγεται, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δεν έχει φέτος ο λαός του ΠΑΟΚ για να αγοράσει διαρκείας κράχτη. Τι σημαίνει κράχτης? Κράχτης σημαίνει ο ξέρω εγώ number one ξέρω εγώ πως το λένε φίρμα, η νούμερο ένα περσόνα της ομάδος. Δηλαδή δεν έχει, να το πω έτσι λαϊκά, Γκαρσία, δεν έχει Ζαγοράκη,
δεν έχει να πούμε πολιτικό, δεν έχει κάποιον να τραβήξει, να τραβήξει το λαό να πάρει διαρκείας. Και οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ ίσως να μην βλέπουν ότι φέτος ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή επισαβίδει, κάνει την πιο επαγγελματική προσέγγιση προετοιμασίας ομάδος από τότε που ήρθε ο Σαββίδης στην ομάδα. Δηλαδή, για να είμαστε δίκαιοι και σωστοί, τι έχω να πω. Είναι η πρώτη χρονιά που ο Σαββίδης με τους συνεργάτες του στείνει ένα ΠΑΟΚ σύμφωνα με τα σωστά ποδοσφαιρικά στάνταρ και δεδομένα. Δηλαδή, παίρνει προπονητή σύντομα, που σημαίνει ότι ο προπονητής με τον τεχνικό διευθυντή, τον οποίον έχει από φέτος, από εδώ και πολλούς μήνες, και είναι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο σωσίας του Ντάνου Λυγκίζου, ο Μίχελ, ο οποίος δείχνει ότι ξέρει και από ποδόσφαιρο, έχει και καλές δημόσιες σχέσεις στο ευρωπαϊκό χώρο, βλέπε Μίλαν, ό,τι έχετε διαβάσει, τέλος πάντων δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες, δημιουργεί ένα σύστημα ο Ίβιτς, το οποίο παίζει μεταξύ 4-3-3 και 4-2-3-1, πηγαίνει να πάρει ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι αξιόλογοι με κανονικά λεφτά και όχι υπερτιμολογημένοι σε συγκεκριμένες θέσεις που πραγματικά πονάει η ομάδα και όχι άλλα αντί άλλων και τα πάρτι που γινόταν στο παρελθόν. Αυτά είναι κατά κάποιο τρόπο λόγοι ιστροπονώστε ο οπαδός ή φίλαδρος του ΠΑΟΚ να πάει να αγοράσει ένα διαρκείας. Η σοβαρότητα της προσέγγισης, η σοβαρή πάνω στο χτίσιμο της νέας σεζόν. Δεν έχει όμως Κράχτη. Δεν έχει Ζαγοράκη. Δεν έχει Γκαρσία. Δεν έχει κάποιον κουρουμπαγλά να του κουνήσει το μαντίλι, γιατί ο ΠΑΟΞής είναι προσωπολάτρης. Δεν είναι ΠΑΟΚΟΛΑΤΡΙΣ, είναι προσωπολάτρης. Όπως ακριβώς σας το λέω. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος να τραβήξει το κοινό του ΠΑΟΚ προς την κατεύθυνση των διαρκείας. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι φέτος τα διαρκείας του ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σοβαρότητα στο χτίσιμο της ομάδος για πρώτη φορά στο ποδοσφαιρικό κομμάτι επί ημερών Σαββίδη, δεν βλέπω να πούμε να προχωράει η δουλειά στα διαρκείας. Αν και το finish ήταν πάρα πολύ καλό, αν και η τελευταία εικόνα είναι αυτή που μένει, εγώ επιμένω ότι τα διαρκείας του ΠΑΟΚ φέτος δεν θα έχουν ιδιαίτερη κίνηση. Δεν θα έχουν σοβαρή κίνηση. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε. Έχουμε να πούμε για Ηρακλή. Τι να πούμε για Ηρακλή. Πρώτη δώσαμε την είδηση για την Νότιγχαμ. Ναι. Κάθε δύο είπα. Κάθε τέσσερα. Λοιπόν, για τον Ηρακλή τα είπαμε. Πρώτη από εδώ σας είπαμε για τη λέξη Νότιγχαμ. Μετά έπαιξε πάρα πολύ και ο Ολυμπιακός. Όπως και να έχει το ζήτημα, ο Βέλιος θα πάει στο Μαρινάκι. Είτε στην Νότιγχαμ που προηγείται, είτε στον Ολυμπιακό. Ο επαναστάτης Ηρακλής, ο δεν θέλω κανένας να με βοηθήσει από τους Έλληνες. Έρχεται λοιπόν η αγκαλιά, μια χοντρή ωραία αγκαλιά, ζεστή αγκαλιά του Ολυμπιακού και λέει το Παπαθανασάκη 1-200. 1-200. 1-200, κύριε μου, σε σώζω. Σε σώζω και πραγματικά μπορεί να πάρεις και κάποιους παίκτες που μπορώ να σε βοηθήσω. Τώρα τι θα πει η Θύρα 10 δεν ξέρω. Θα πει δεν γουστάρω. Θα πει γιατί να πάει στην Νότιγχαμ του Μαρινάκη ενώ εμείς είμαστε τον βρίζαμε. Γιατί να πάει στον Ολυμπιακό του Μαρινάκη που εμείς τον βρίζαμε. Δεν ξέρω τι θα πει. Πάντως αυτό το επαναστάτης Ηρακλής, μπορεί ο οπαδός του να σκέφτεται ότι είναι επαναστατικός. Αν γίνει κίνηση σε Νότιγχαμ ή σε Ολυμπιακό, δεν νομίζω ότι μπορούν να πούνε οι Ηρακλήδεις ότι είναι επαναστάτες, αφού του σώνει ο υποτιθέμενος κακούργος του ελληνικού ποδοσφαίρου, ποιος, ο Μαρινάκης, τον οποίον χρειαζόμαστε να πάρουμε τις μεθόδους του και να τις μιμηθούμε για να πάρουμε τα πρωτεία. Παρένθεση, μέσα στη σοβαρότητα στην οποία χτίζει ο Ιβάν Σαββίδης την ομάδα του φέτος, έχω να πω ότι έχει κάνει και μια σωστή προσέγγιση ώστε προς να αγοράσει την ΕΠΟ, να αγοράσει το αποσύρο, να πάρει την ΕΠΟ. Δεν ξέρω τι θα κάνει.
Πάντως, αν δω τον Κιρτζίκη πρόεδρο στην ΕΠΟ και τον Οκτώβριο, θα γελάσω και θα κλάψω. Τη μία θα γελάσω, προσέξτε, τη μία θα γελάσω με τον ΠΑΟΚ που είπε θα έπαιρνε την ΕΠΟ και δεν την πήρε, και την άλλη θα κλάψω τον Καλαϊτζίδη και τον Κάλλας. Γιατί θα κλάψω τον Καλαϊτζίδη και τον Κάλλας? Διότι ο αυτοεξοριζόμενος Καλαϊτζίδης από το ποδόσφαιρο, λόγω Μαρινάκη και Ολυμπιακού και λόγω Βέρειας και λόγω Λαναρή και λόγω υποτιθέμενου στημένου 3-0, όπως κατηγορούσε και έλεγε ενάντια στο κατεστημένο ο Καλαϊτζίδης, αν παραμείνει ο Γκυρτζίκης, νομίζω θα έχει δύσκολο έργο η Καλαμαριά. Αντίθετα, τα πράγματα θα πάνε διαφορετικά. Κάτι για τον Καλαϊτζίδη θέλω να πω. Ξέρετε ότι η ιστορία με τον Καλαϊτζίδη και τον Άρη, όπου ο Άρης την πλέρωσε λόγω του Καλαϊτζίδη στο θέμα Ολυμπιακός στημένο μάτς Βέρεια 3-0 κτλ., εδώ αναδεικνύει ότι και ο λαός του Άρη δεν είναι επαναστάτης, διότι την πλήρωσε ο Άρης. Γιατί η επανάσταση, Γιάννη μου, η επανάσταση πάντα έχει και αποτελέσματα τα οποία είναι δυσάρεστα. Δηλαδή, άμα κάνω επανάσταση, θα φάω ξύλο. Αν κάνω μπούκα στην κυβέρνηση, θα φάω ξύλο. Εάν θα κάνω επιχείρηση, ξέρω εγώ, να φάω λάχανο τον αρχηγό, θα φάω ξύλο. Έτσι είναι. Το πιο λογικό. Ειδικά αυτή η πόλη, η οποία θέλει να λέγεται επαναστάτρια, του κόλου θα πω εγώ, τον Καλαϊτζίδη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος με τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιορυθμίες του, τουλάχιστον θα έπρεπε, τον Καλαϊτζίδη να τον έχει λίγο πιο ψηλά. Δηλαδή, πού να τον έχει πιο ψηλά? Ρε φίλε, ήταν ο μόνος στη Βόρειο Ελλάδα που πραγματικά πήγε κόντρα στον Ολυμπιακό, στο κατεστημένο του Μαρινάκη, πήγε εναντίον του Μαρινάκη σε εκπομπές και σε καταστάσεις, και αυτή η πόλη θα έπρεπε τουλάχιστον τον Καλαϊτζίδη, μπορεί να είναι βλαμμένος, πόντιος, ηλίθιος, τρελός, κακός προπονητής και τα λοιπά. Όλοι εδώ οι επαναστάτες της Θεσσαλονικής κότεψαν, δεν τον βγάλαν ποτέ πρωτοσέλιδο, δεν πήραν ποτέ μια συνέντευξη για αυτό το Ολυμπιακός Βέρεια 3-0. Παρά είπανε, τι ήθελες βρε ηλίθιε, να πας κόντρα τη στιγμή που έχεις τον Άρη στις πλάτες σου και πας, κόντρα στον ισχυρό. Θα περίμενα τους Ηρακλειδείς να γοητευτούν από τον Καλαϊτζίδη, μιας και θέλουν και αυτοί να είναι ενάντια στο Μαρινάκι, και να χτυπούσαν την πόρτα του Κάλλας και να λέγανε θέλουμε τον Καλαϊτζίδη που πήγε ενάντια, στο Μαρινάκι. Δεν το είπαν όμως. Άρα αυτά τα επαναστατικά της πλάκας να τα αφήσετε. Και κάποιοι δημοσιογράφοι που λένε ότι είναι επαναστάτες και τα λοιπά και ιστορίες, και κάναν φιλίες με, ανθρώπους που κάνανε και συνεργασίες που κάνανε του Ολυμπιακού ακαδημίες εδώ, κυκλοφορούνε, κάνουν κολλητιλίκια, και απ' την άλλη βγαίνουν και λένε επανάσταση της Βορείου Ελλάδος. Γιατί? Για να ακούσετε εσείς τα αβόδια και να πιστέψετε ότι πραγματικά αυτή η πόλη επαναστατεί εναντίον του Ολυμπιακού. Εγώ εχθές, πότε προχθές, είχα ένα βίωμα. Με πήρε τηλέφωνο ο Καράπαπας πριν μέρες και με ρώτησε του Ολυμπιακού. Με ρώτησε αν έχουμε κάποιο πρόβλημα υγείας με κάποιο παιδί εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και του απάντησα ότι έχουμε πρόβλημα με εδώ ένα παιδί στην Καλαμαριά, τον Ορέστη, 13 ετών. Μου λέει τι έχει το παιδί, λέω έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, του είπα κάποιες λεπτομέρειες. Θέλουμε σαν Ολυμπιακός, λέει, να επέμβουμε, αν μπορούμε να βοηθήσουμε. Πολύ ωραία λοιπόν. Θα σου δώσω το τηλέφωνο, μάλλον θα δώσω το τηλέφωνο σου στην κυρία Αραβίδου, η οποία είναι, ξεχνάω το μικρό της όνομα, είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και γραφείο τύπου του Απόλλων Καλαμαριάς, να συνεννοηθείτε. Τους φέρνω σε μια επαφή, βγαίνω εγώ από την ιστορία, και πραγματικά ο Ολυμπιακός ενδιαφέρθηκε, για παράδειγμα, τι μας έκανε. Μας τρύπησε και στη φιλανθρωπία ο Ολυμπιακός. Εδώ. Μας τρυπάει με τους διαιτητές. Πρόσεξε. Μας τρυπάει στην μπάλα. Μας τρυπάει στους δικαστές. Μας τρυπάει. Βγαίνανε χθες οι παοξίδες εδώ και λέγανε είμαστε τρύπκυλοι. Μας τρύπησε ο Ολυμπιακός. Τον προπονητή μας, λέει, τον τρυπήσαν. Τα είπε ο ίδιος στην τηλεόραση. Δεν βγήκε να μιλήσει κανένας. Μας τρύπησε, λέει, ο Ολυμπιακός. Μας τρυπάει λοιπόν ο Ολυμπιακός.
και μας τρυπάει και στη φιλανθρωπία. Γιατί πραγματικά αυτοί οι τύποι δεν μου είπαν βγάλει τίποτα προς τα έξω και τα λοιπά. Άσε λέει να γίνει πρώτα, γιατί ήταν και δύσκολη η περίπτωση της εγχείρησης. Εγώ στην Καλαμαριά το είπα όμως, μου βγήκε και λέω μόνο Ολυμπιακός με πήρε τηλέφωνο. Μας φάγανε λάχανο και στη φιλανθρωπία οι τύποι. Και δεν βγήκαν ήδη να πούνε ναι, εμείς κάνουμε φιλανθρωπία. Εγώ βγήκα και το είπα. Γιατί έτσι μου βγήκε. Και στεναχωρέθηκα, γιατί κανένας από εδώ πάνω δεν έβγαλε 100 ευρώ, 200, 500, 1000 για να δώσω στο παιδάκι να πάει να κάνει εγχείρηση. Τέλος πάντων. Για τα διαρκείας είπαμε, για το Βέλιο είπαμε, για την Νότια από τον Ολυμπιακό. Ο Βέλιος που έγλυφε την Everton, πήγαινα δηλαδή θεσσαλονικιώτητες και ελληνικές μεθόδους να περάσει να πούμε στην Αγγλία και τι καλή φίλαθλη της Everton και σας έχω στην καρδιά μου κτλ. Μπας και τον πάρουνε ξανά στην Everton. Ρε Βέλιο, στον Ηρακλείο πως έπαιζες, είναι δύσκολο να πας στην Everton. Και ο καλύτερος παικταράς να είσαι από τον Ηρακλή δεν μπορεί να πας στην Everton. Θα μου πεις πήγα ως ταλέντο. Ναι, ως ταλέντο. Όχι όμως να σε πληρώσουν τώρα 1 εκατομμύριο και 2 εκατομμύρια για να σε πάρουν. Η Everton, λέω εγώ. Τι άλλο έχουμε εδώ, ευρώ στοιχηματικά. Για Άγγελο Κούγια μιλήσαμε χθες. Για διαρκείας ΠΑΟΚ μιλήσαμε σήμερα. Λοιπόν, 2-31-0-90-90-90-98-80-90 και εγώ το άκουσα 5-23. Ότι ένα πουλάκι του είπε ότι ο Άντερσεν συνεχίζει να κάνει πράγματα για τον ΠΑΟΚ εξωθεσμικά και εγώ το άκουσα, φίλε. Λοιπόν, και εγώ το έχω ακούσει. Όποιος θέλει, όποιος γουστάρει, να μας πάρει τηλέφωνο να μας πει την άποψή του και αν είναι ΠΑΟΞής να μας πει γιατί θα πάρει διαρκείας ή αν δεν μπορεί να πάρει ή δεν θέλει να πάρει, να μας πει γιατί δεν θέλει να πάρει. Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι ο ΠΑΟΞής δεν θέλει να πάρει διαρκείας. Δεν θα πάρει διαρκείας. Πάμε στον πρώτο κύριο. Είναι ΠΑΟΞής να μας πει γιατί θα πάρει διαρκείας. Ποιος είναι αυτός? Έλα τον μπλε. Εσύ φίλε που ακούς από το ίντερνετ, καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσύ πρώτος, ναι. Πες ακούω από το ίντερνετ, το ραδιόφωνο σας ακούω. Πώς το πες? Απλά απάντησε πολύ γρήγορα. Α, συγγνώμη. Λοιπόν, Αργιανός πώς ακούω. Καλώς τον. Τι κάνουμε? Πρώτος Αργιανός, μπράβο. Πολύ καλά θα πάει εκπομπή. Λοιπόν, ήθελα να σου πω κάτι για το κράχτη που είπες. Για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ. Ναι, δεν έχουν κράχτη. Για τα διαρκή. Ναι, ναι. Πώς δεν έχουν, φίλε. Κάτι θα σου πω. Λοιπόν, βάζεις ένα αγροτικό τον Μπερμπάτοφ. Βάζεις. Σε αγροτικό τον Μπερμπάτοφ. Σε αγροτικό τον Μπερμπάτοφ, ναι. Ναι, και το βγάζεις με μεγάφωνο και να φωνάζεις όλη τη Θεσσαλονίκη να πάω διαρκείας. Γι' αυτό είναι καλός. Α, να βγάλουν τον Μπερμπάτοφ, να πούμε, στο Μεϊντάνι. Ναι, ναι ρε φίλε. Ναι. Και να φωνάζεις να πάω διαρκείας ο κόσμος. Ναι, αλλά δεν το κάνω. Ο Μπερμπάτοφ θα πάει να παίξει στις Τζέσσεκα Σόφιας, το ξέρεις αυτό? Δεν το ξέρω, πού θα πάει. Εντάξει, αφού με χαράζει, φίλε. Αυτό μέσα στον Τζόρνταν όμως, μετά λες εμένα. Ναι. Γιατί μπορεί να το θέλει Μονακό πάλι πίσω, το πεθαράφτωμα. Ναι. Λοιπόν, και τον Άρη τώρα, ας το πάω, εντάξει. Ό,τι είπε και κάναμε λίγο καζούρα, θα λύσει. Πάμε στον Άρη λοιπόν, της καρδιάς σου. Πάμε στον Άρη. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα αυτό που λύσει? Δύσκολα. Κάτι κινείται, κάτι κινείται. Η αλήθεια είναι ότι κάτι κινείται, έτσι. Ανοίχθηκε το βιβλιάριο. Κάτι καλό γίνεται. Αφημί πήραμε. Πήρες αφημί, αλλά την άλλη την εταιρεία την έκανε σε καθάριση. Ρε φιλεγάκο να σου πω. Το ότι πήρες αφημί και ναι, ότι κάνεις λογαριασμό. Είναι καλό. Είναι η αρχή. Είναι αρχή. Καλό. Είναι ναι, πολύ καλό. Ναι, είναι καλό, ναι. Λοιπόν, τώρα. Ποιος θα βάλει λεφτά? Πώς? Ο Καλυπίδης. Πού θα τα βρει? Τι πού θα τα βρει? Πού θα τα βρει τα λεφτά, τα βάλει. Δεν τα έχει, πιστεύεις? Όχι. Εσύ, δηλαδή, άμα δεις το Καλυπίδη να τα βάλεις μια εβδομάδα λεφτά, τι θα πεις? Θα το παραδεχτώ. Δεν το παραδέχομαι, δεν το πιστεύω. Ωραία, θα παραδεχτείς, έτσι θα βγεις στον αέρα και θα πεις ότι παραδέχομαι το Καρυπίδη και δεν τον αφισβητούσα. Βέβαια. Στο θέμα το οικονομικό, ότι έχει θέμα ρευστότητος. Ο Καρυπίδης λέει για 1 εκατομμύριο πιστεύω δεν έχει θέμα. Μπορεί να και την Αλφα Εθνική για και συμφωνώ ότι θα έχει θέματα. Δεν μπορεί. Αλλά για τώρα για την πάει την ομάδα στην Ελλάδα. Δεν σε ενδιαφέρει η Αλφα Εθνική για τον Καρυπίδη. Εσύ θες τον Καρυπίδη. Εσύ θες τον Καρυπίδη γιατί είναι καλός παράγοντας. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι έξυπνος παράγοντας, διορατικός, νέος. Τσακάλι. Έχει άκρες. Ναι, έχει άκρες. Απλά λέω ότι επειδή έμαθα ότι έχει θέμα στο ρευστό, μήπως δεν μπόρεσε να το βάλει. Αυτό λέω. Ψάχνει να βρει λεφτά για να τα βάλει. Εγώ λέω ότι είναι τσακάλι και μπορεί να τα βρει τα λεφτά. Θα πει το Μαρινάκι, ρε φίλε. Πώς? Θα πει το Μαρινάκι, το φίλο του. Α, μπορεί να τα δώσει ο Μαρινάκι, ναι. Ναι, τι. Γιατί ο Πόντρο Ηρακλή θα βοηθήσει ο Μαρινάκι, θα βοηθήσει και εμάς λίγο. Λες δηλαδή ότι βοηθώντας ο Μαρινάκι τον Ηρακλή. Να τον κρατήσει εσύ μέσω της Νότιχα, μην του Ολυμπιακού, να δώσει και ένα φράγκο και στον Άρη. Μάλιστα.
Εντάξει, του Αράκη, ξέρω. Όχι, όχι, ότι ο Καρυπίδης έχει άκρες με το Μαρινάκι, έχει άκρες. Και καλές άκρες. Έχει, αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Και μάλιστα, μαθαίνω, και μάλιστα μαθαίνω ότι τον σέβεται πολύ τον Καρυπίδη ο Μαρινάκης στις συναντήσεις που κάνουν. Τώρα εσύ είσαι Αναργιανός, εσύ είσαι Αναργιανός, δεν σε πειράζει τώρα, δεν είσαι Παοξής να λες, αλλά εγώ είμαι μια μεγάλη ομάδα, δεν θέλω να μιλάω. Γιατί περίμενε, γιατί το Παοξή πριν 3-4 χρόνια το πείραζε. Εσύ αυτό που λες αντικειμενικά, επειδή είσαι αντικειμενικός, θα σε παραδέχομαι. Τι το πείραζε το Παοξή πριν 4 χρόνια. Αν τον πείραζε τι. Που ήταν από τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω, γιατί ο Ζαγοράκης με τον Μπέο ήταν φίλος, ο Μπέος με τον Μαρινάκη κόλος και βρακή. Α, μπράβο. Αυτά όμως, αυτά να λέγονται στον αέρα της πόλης. Δεν τους απάγουμε στο Βόλο αέρα. Εντάξει. Οι Παοξίδες την έχουν δει πολύ μόνοι τους και πολύ ομάδα. Φέτος οι Παοξίδες κάνουν μια, την πιο σοβαρή ποδοσφαιρική προσέγγιση στη χρονιά τους. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, αυτό, δεν διαφωνώ. Εγώ που έχω χρόνια στο κουρμπέτι και, έχω και πιστεύω και έχω διέστηση, βλέπω κάτι καλό να κάνουν οι Παοξίδες φέτος. Στο κομμάτι του χτίζωμα. Δεν ξέρω αν πάρει πρωτάθλημα. Ξέρω ότι. Όχι, δεν ξέρω αν πάρει πρωτάθλημα. Αν δεν πάρει την ΕΠΟ, δεν παίρνει τίποτα. Αλλά ξέρω θα παίξει και καλύτερη μπάλα και πιο σοβαρό θα είναι. Και έχω μια ένσταση για τον Ίβιτς στο κοουτσάρισμα και το έχω πει εδώ και δύο μέρες. Δεν το παραδέχονται οι Παοξίδες. Εγώ το είδα και το λέω. Στην αρχή. Λέγε. Πρωτάθλημα θα πάρουν το 4.000. Καλό βράδυ. Το 4.000. Καλημέρα. Ραπτόπουλος. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα. Γιώργος Γιάννενα. Καλώς το Γιώργο από την πιο ακριβή πόλη της Ελλάδος, μετά την Αθήνα. Γιατί τόσο ακριβή, ρε, γιατί τόσο ακριβή. Γιατί, είσαι καλά, ρε Κωστάκη. Καλά είμαι, καλά είμαι, καλά είμαι. Μπράβο, Παοκάρα. Παοκάρα. Γιάννενα, μένω όλα Παοκάρα, ναι. Ναι, τι λέει. Πώς τη βλέπεις, πολύ καλά, Κωστή μου. Σοβαρό, σοβαρότερη από άλλες χρονιές. Το χτίσιμό του. Ο Σαββίδης όντως προσπαθεί, αλλά πρέπει να βρει και τους κατάλληλους συνεργάτες να κάνει το ένα βήμα παραπάνω. Ο Μίχελ αυτός μου δείχνει πιο σοβαρός και πιο γνώστης και λιγότερο λαμόγιο από όλους που πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι μου δείχνει. Έχω μια θετική άβρα για αυτόν. Αυτό λέω. Εντάξει. Κωστή, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, φίλε μου. Ό,τι θέλεις. Ο Τούντορ, ναι. Ο χαρακτήρας του, ναι. Του πήγαινε για προπονητή στον ΠΑΟΚ, αμφιβάλλω. Κοίταξε, ο Τούντορ του δόθηκε η ευκαιρία. Ναι. Έκανε πολλά λάθη όσον αφορά το στήνο την ομάδα μου σε ένα σύστημα στο οποίο δεν μπορούσε να χωρέσει μαζί ο Κλάους με τον Μπερμπάντοφ. Μπράβο. Κατέστρεψε. Τον Κλάους, καλά ο Μπερμπάντοφ ούτως ή άλλως ήταν απάτη να πούμε. Μπερμπάντοφ περπατάω, συμφωνώ. Άφησε τα πλευρά του, άφησε τα πλευρά του, τις πλευρές του. Δηλαδή ο Μακ, back half, χάνει πολύ στο να είναι κοντά στην περιοχή. Ένα. Ο Ροντρίγκες, back half, χάνει πολύ στο να είναι μέσα στην περιοχή. Ο Κλάους σε παιχνίδια που δεν φορτώνει ο ΠΑΟΚ από την πλάγια γραμμή, είναι δύσκολο να μπει κάθετα, να πάρει κάθετη, να τη δώσει, να μπει με, να παίξει με κάθετο ποδόσφαιρο. Πολλά λάθη, πολλά λάθη, πολλές μακριά οι γραμμές του ΠΑΟΚ, πολλοί τραυματισμοί. Δεν μ' άρεσε, δεν μ' άρεσε. Ένα παιχνίδι τον ερωτεύτηκα τον Τούντορ, με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, έκανε ωραίες κινήσεις. Βέβαια εκεί πήρε ο ΠΑΟΚ και σφύριγμα, αλλά εγώ κοιτάξω ότι σε εκείνο το μάτι ήταν πολύ καλός. Ναι, ναι. Και ένα παιχνίδι καλό έκανε μέσα στον Ντόρτμουντ. Τέλος πάντων αδιάφοροι ήταν. Δύο παιχνίδια έκανε καλά. Με τον Ντόρτμουντ, αλλά και εκεί πάλι λάθος ήταν, γιατί δεν του κόψε. Δεν του κόψε ότι αν να μείνουμε σε 30 μέτρα σε 5-3-2, γιατί ήταν πολύ ωραίο σε δεύτερο ρόλο το 5-3-2, δεν χρειάζομαι τον Μπερμπάντοφ στην κόντρα επίθεση, γιατί θέλω 60 μέτρα κούρσα 5 φορές σε κάθε ημίχρονο και ο Μπερμπάντοφ στα 30 μέτρα θα μου πάθει δλάση. Δεν του κόψε. Δεν του κόψε. Να παίξει με μάκρο, Ροντρίγκες. Δεν του κόψε. Και το Μιστακίδη, τον Πιτσιρίκο, αυτό το παιδί θα αφήσει μεγάλη εποχή. Εγώ το πιστεύω και το, όπως τον παρακολουθώ. Αν και του βρούνε θέση. Κοίταξε, βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ, κάτι άλλο και τελειώνουμε. Βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ κάνει και κάτι ακόμα καλό. Δεν ξέρω αν είμαι άρρωστος και τα βλέπω καλά. Δεν ξέρω αν είμαι εμπείρετος. Αλλά τι βλέπω. Ψάχνουν και παίρνουν παίκτες που μπορούν να παίξουν, Γιάννη, παραπάνω από μία θέση. Δηλαδή,
να παίξει εξάρι και οχτάρι. Να παίξει οχτάρι και εξαριστερά. Να παίξει στόπερ και εξάρι. Καταλαβες. Να παίξει διάρη και κόφτης. Καταλάβες τι θέλω να σου πω. Κάνει τέτοια. Κάνει τέτοια. Χρειάζεται στο ποδόσφαιρο να έχεις παίκτες τέτοιους. Πρέπει όμως. Και να τελειώσουμε. Πρέπει όμως τον παίκτη αυτόν από την Κατερίνη, τον Μιστακίδη, να του βρούνε, να του βρούνε δύο θέσεις. Μία. Ναι, δεν το. Και ελεύθερος μπορεί να παίξει αυτό το παιδί. Γιατί έχει. Να δούμε. Πάντως θέλω να δω τι θα γίνει φέτος με τον Μπέλκα. Είμαι πολύ, 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 πολύ. Παρά περίεργος, ο Πέλκας έχει ταλέντο και δεν μπορεί να το βγάλει. Πρέπει να του το βγάλει το ταλέντο. Διάλειμμα και πάμε στις επόμενες γραμμές. Μου στέλνει αυτός ο συγγραφέας ο Κουλτουριάρης να πούμε μήνυμα, ο Μωυσόγλου, και μου λέει το εξής. Γιατί λέει δεν έχει κράκτη ο ΠΑΟΚ, το Champions League δεν είναι, λέει Γιώργος Μωυσόγλου. Όχι, ρε, δεν είναι. Δεν είναι. Λες να είναι, μπορεί. Εγώ λέω δεν έχει κράκτη φυσικό πρόσωπο, βρε. Αεξής Δήμος. Έχει πάρει χαμπάρι τι θέλει να κάνει ο Μελισανίδης με τον Μπάγκεβιτς. Τη μεγάλη ΑΕΚ του 90 λέει με έντονο ελληνικό στοιχείο και προπονητή τον Τιμούρ. Ολόιδια λέει περίπτωση με τον ερχομό του Ντούσκο το 88 στην Ελλάδα. 700 έδωσε για τον Μπάρκα. Για να ξέρεις λέει και για τον Βέλιο, κράτα πισινή. Ο Βέλιος θα πάει όπου θέλει αυτός. Πρώτα εξωτερικό, αλλά δύσκολα και από εδώ. Μόνο ΑΕΚ, γιατί θα είναι βασικός, ενώ στον Ολυμπιακό θα είναι αλλαγή του Ιντέγε. Ρίξε μια ματιά το ρόστερ της Εθνικής και θα καταλάβεις. Λέει ο αεξής της Μαρμίτας. Καλημέρα. Καλημέρα. Νάτος. Νάτος. Είδες, βγήκε αμέσως. Κατευθείαν. Σ' άκουσα και βγήκε από τα Χανιά. Τι λέει τα Χανιά, ρε. Τι κάνεις. Πουλάς και ένα βιβλίο, ρε. Τρόμπα Μαρίνα. Ναι. Όσα θέλεις. Μπράβο. Πλατανιάς εδώ. Α, μάλιστα. Λοιπόν, έτσι. Ξέρεις ότι ο Πλατανιάς είναι ασπρόμαυρος, ε. Το έχεις καταλάβει αυτό. Ασπρόμαυρος. Είσαι από εδώ, από ό,τι έχω μάθει, ναι. Λοιπόν, άκου τώρα να προσωπώ γιατί εγώ στηρίζω ότι το Champions League είναι κράκτης για τον ΠΑΟΚ και δεν είναι μόνο το πρόσωπο, διότι ο λαός ακολουθεί, ο κόσμος ακολουθεί και οι καινούργοι φιλάθλοι ακολουθούν την ομάδα που έχει επιτεύγματα. Ναι. Όχι μόνο πρόσωπα. Ναι. Τα πρόσωπα πρέπει να έχουν και επιτεύγματα και ο ΠΑΟΚ μόνο με πρόσωπα δεν είχε. Τώρα λοιπόν με τον Ίβιτς και με την καινούργια κατάσταση όπου δηλαδή φάνηκε σοβαρός όπως είχα πει και πριν από πολύ καιρό, να λοιπόν τώρα που κατάφερε και βγήκε στο Champions League. Άρα λοιπόν τώρα που θα παίξει στην Ευρώπη, τώρα πόσα πριν θα κάνει δεν έχει σημασία. Όμως θα δείξει την πρόοδό του, δεν θα πάει ο Παουσής, ο Γνήσιος, ο Όλυθος να πάρει διαρκείας. Πώς ναι. Θα το πάρει. Δηλαδή κάθε φορά που θα είναι προσωπολάτρης, δεν γίνεται το πράγμα όταν φεύγει ένα πρόσωπο να μην μπαίνει και όταν έρχεται ένα νέο πρόσωπο να παίρνει διαρκείας. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είσαι φύλαθος ή δεν είσαι της ομάδας οπαδός. Αυτό δεν γίνεται κατά τη γνώμη μου πάντα. Ας κάνουμε ένα γκάλωπ λίγο στον κόσμο του πάγου να βγει και να δούμε το τι θα αποφασίσουν. Έτσι. Εγώ το βάζω quiz. Τι θέλετε, το ΠΑΟΚ να έχει απόδοση καλή και να έχει επιτεύγματα και να βγει στο Champions League και να παίρνετε διαρκείας ή μόνο ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να είναι πρόσωπο επιφανές, όμως η ομάδα δεν θα έχει πρόοδο. Τι από τα δύο αποφασίζετε. Να το βάλουμε quiz, να μην θα πει ο κόσμος. Και τελειώνουμε το εξής. Αυτό που κάνει τώρα ο Μαρινάκης, ναι. Το έκανε κάποτε άλλοτε, δηλαδή πριν από 3 χρόνια, από 5 χρόνια. Όχι. Δεν ξέρω γιατί το κάνει. Καλό είναι βέβαια το ότι βοηθάει κόσμο και ότι δίνει φαγητά στους διάφορους εδώ πέρα που έχουν έρθει μετανάστες και όχι πρόσφυγες, εγώ έτσι τους λέω, και σε κόσμο ο οποίος είναι αναξιοπαθής όσον αφορά τα οικονομικά του. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι δια της άλλης οδού, της ανθρώπινης οδού, της ηθικής οδού, προσπαθεί να έχει ερίσματα και στη Βόρεια Ελλάδα και να χτυπάει εντός εισαγωγικών το ΠΑΟΚ μέσα στην έδρα του, αν το καταλάβατε. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο θα πρέπει λοιπόν και ο Σαββίδης να κάνει και ανάλογες κινήσεις ώστε ο ΠΑΟΚ να είναι λαοπρόβλητος. Αυτό έχω να πω εγώ. Λοιπόν, σας αφήνω σε καλά χέρια στη φωνή του Κωστή Ραπτόπουλου. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Το σκηνοθέτη. Έλα ρε Κωστή, καλημέρα. Καλημέρα, είτε, καλά φίλε εσύ. Ωραία ρε, ωραία. Λοιπόν, εγώ πάω ΠΑΟΚΣΙΣ είμαι. Ωραίος. Θα πάρεις διαρκείας. Θα σε πω. Άμα θα πάρω διαρκείας, άμα φύγει ο Μπερμπάτοφ. Θα φύγει φίλε. Ωραία, θα πάρω. Θα πάει στη Τζέσικα Σόφιας. Αυτή είναι η πληροφορία δική μου. Ας πάει όπου θέλει μεγαλύτερη.
τι να πω, μεγαλύτερη φούσκα δεν έχει κάνει στα χέρια μας, μιλάμε. Δεν θυμάμαι. Τι ήταν αυτό, ρε. Καλά, ρε, τι λέει ο Τζόρνταν. Ο Τζόρνταν, όσα πολλά ξύδια έχει από τον πηγιά, από μπάλα, ρε φίλε, καμιά φορά απορώ, ρε φίλε. Αλλά μ' αρέσει τον ακούω και είναι πολύ, πολύ σωστό σε πάρα πολλά πράγματα. Καλό παιδί. Αλλά αυτό με τον Μπερμπάτοφ έχει κολλήσει βελόνα ζωτικά του, να πούμε. Αυτός που έπαιξε τόσα χρόνια, άσε ρε τι έπαιξε, τώρα τι έκανε. Κολλήσε όμως. Ρε φίλε, Ρατόπουλε, έχω ρίξει πολύ γέλιο. Της προάλλης μου πήρε τηλέφωνο ο φίλος Τρακλή και λέει, το λες εσύ, θα καρυβείτε, λέει, θα πάτε στο Ζηλαλτίο, θα πας. Λέει, ναι, λέει, θα πάω, ρε Κλάρα. Του λες, τι θα, πού θα πεβιβείτε, ρε. Λέει, αυτό δεν ξέρω. Λέει, σε ποιο θα, πού θα πάτε, διαφωνάει. Λέει, δεν ξέρω. Τι θα φωνάει εσύ, λέει, ρε Κλάρα, ο λέει. Το λες μετά γύρισμα. Τι δουλειά κάνεις, ρε. Εάν έχω σημαίνει, λέει, κάθομαι, ξέρω εγώ. Λέει, στέλνεις μου, εγώ, ναι. Λέει, άντε καλά, φίλε, γεια. Το κλείνεις και γυρνάς και λέει, να καλά, δεν συνεννοήθηκα. Συνεννοήθηκα. Αυτή η ατάκα. Αυτή η ατάκα, αυτή την ατάκα την έχω εδώ και πάρα πολλά χρόνια από μικρός. Έχω ένα φίλο παιδικό, έχω ένα φίλο παιδικό, το Θανάση τον Τουσίδη. Είμαστε μεγαλωμένοι στη ίδια γειτονιά και ήμασταν και συμμαθητές. Λοιπόν, εγώ είχα μια ζωή, ένα θέμα, ότι τραβούσα τους μπερδεμένους. Πάντα. Και τις μπερδεμένες καταστάσεις. Και πάντα, ας πούμε, στην παρέα γινόταν, θα αρχόταν πάνω μου ο περίεργος. Και εγώ, από μια φυσικότητα, να πούμε, μια έτσι, θα σου πω πώς τους... συμπεριφερόμουν. Όχι. Συμπεριφερόμουν στον μπερδεμένο σαν να είναι φυσιολογικός. Ο μπερδεμένος παίρνοντας να πούμε αξία ότι ο άλλος το συμπεριφέρεται πραγματικά σαν να είναι φυσιολογικός. Ναι, τελείωνε η κουβέντα και έλεγα στον Τουσίδηγο. Συνεννοήθηκα. Και αυτό το συνεννοήθηκα είναι ότι είναι ένα επίτευγμα. Ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, το συνεννοήθηκα με αυτόν. Είναι σαν να έχεις κλείσει μια δουλειά, ένα deal, ξέρω εγώ, μια μεγάλη επιχειρηματική αυτή. Το συνεννοήθηκα. Συνεννοήθηκα. Τέχνη τεράστια. Είναι αυτό το συνεννοήθηκα. Είναι σκληρή ατάκα, φίλε. Τη χρησιμοποιώ από τα 20 μου. Συνεννοήθηκα. Έχω πεθάνει. Έχω πρώτη φορά την άκουσα. Σε λέω, πέθανα δηλαδή. Λέω, τι είπες ρε αυτό που λέει. Γράψει, με έφτιαξε τη μέρα. Τι να σου πω, για κάτι δύο μέρες σκεφτόμουν και γελούσα. Συνεννοήθηκα. Λοιπόν, κάτι ακόμα ρε, πριν κλείσω να αφήσω και τους άλλους. Επίσης, μ' αρέσει πολύ αυτή η μίμηση που κάνεις με το Μάνο και τα λοιπά που σου ρωτούσες. Τι δουλειά κάνει ο Παθανασάκης. Βέρα μη σε νοιάζει. Τι με νοιάζει εμένα. Βέρα μη σε νοιάζει. Ρε φίλε πεθαίνω. Εν τω μεταξύ εγώ προτείνω να, αφού αυτοί τα ξέρουν όλα. Γιατί τους ακούω που βγαίνουν τα ξέρουν όλα. Ας πάρει τα οικονομικά, ας πούμε, ο Ολλανδός του Ηρακλή, ας αναλάβει μάναζερ ο Μάνος, ας γίνει προπονητής ο Κόκκινος. Αυτοί μπορούν, ρε, δηλαδή έτσι κι άλλο θα πέσουν στη Δέλτα. Ας το κάνουν μόνοι τους με γούστο, θα έχει πολύ στυλ, ρε. Σήμερα ο Κόκκινος έφυγε από την εκπομπή ένα τέταρτο. Έφυγε. Λέει, πού θα εθεθεί. Ο Ήβης τρεις μήνες έβγαλε συμπέρασμα. Λέω, εσύ λέω, ο Μπουμπέγκο, λέω, που τον έβρισες πόσο καιρό, λέω. Ο Μπουμπέγκο τρεις μήνες. Δηλαδή το δικό σου μυαλό, ρε Κόκκινε, λέω, πάνω στην μπάλα στροφάρει περισσότερο από το δικό μου. Στο κομμάτι, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο. Οπότε οι τρεις μήνες, οι δικοί μου ήταν λίγοι. Ενώ οι τρεις μήνες, λέω, οι δικοί σου ήταν πολλοί. Ο Μπουμπέγκο. Κόμπος τα μου. Πεθαίνω. Ακούς, πες το τον Ανδρώνη στο Μετρόπολης. Να μην το κάνει αυτό με τους λογαριασμούς μόνο, να το κάνει και για ομάδες. Μήπως θέλει η Ηρακλής να πληρώσει κάποιο λογαριασμό το Μεσόπολης, να πούμε. Έτοιμος ήταν εδώ, Παπαθανασάκης ερχόταν εδώ. Έπινε κανένα καφέ. Ναι. Εγώ τον έβλεπα, ναι, εγώ τον έβλεπα από πάνω, λέω, δεν μ' αρέσει η μάπα του, δεν μ' αρέσει. Μαθαίνω, λέει, ότι έβγαινε, λέει, έτρωγε ο Σπυρός και περώναμε άλλη, να πούμε, λέει, τραπέζι. Εγώ το είδα, ρε. Αυτό και τελευταίο. Είμαι στην τελευταία εκπομπή πέρσι το καλοκαίρι. Έχω πάρει τον Τούλινγκ, τον Μπουγάτσα και τον Ζάχο και αυτούς όλους και πάμε στα λαδάδικα να πιούμε ένα καφέ. Αυτή ποτό, εγώ καφέ. Για να πάρω να συνεννοηθούμε. Συνεννοήθηκα. Λοιπόν, και στο διπλανό μαγαζί έτρωγε ο Παπαθανασάκης με τον Νίκο Παπαδόπουλο του Άβελ. Και τη στείνω εγώ στη γωνία. Ναι. Για να δω πότε. Μόλις έρχεται ο λογαριασμός, πάει ο Παπαθανασάκης στην τουαλέτα. Παίρνει το. Στο φως μου σου λέω. Πάει στην τουαλέτα.
Περιμένω εγώ να βγει από την τουαλέτα. Περνάνε 3 λεπτά, 4 λεπτά, 5 λεπτά. Λέω πήγαινε να κατουρίσει. Περνάνε 6 λεπτά, 5 λεπτά. Λέω πήγαινε να χέσει. Περνάνε 10 λεπτά, 12 λεπτά. Λέω πρέπει να έχει φύγει. Ο Παπαδόπουλος ξύνει τη μύτη του δεξιά. Λέω Άβελ. Τα πλήρωσε ο Άβελ. Ποια Θεσσαλονίκη θα πάει μπροστά. Ήρθε αυτός ο Άγιος άνθρωπος εδώ, Σαββίδης. Τους έκανε. Έμπλεξε, ρε φίλε αυτό. Τι να. Αυτός άνθρωπος έμπλεξε. Τα λέμε. Τα λέμε, για χαρά. Να πάρει, ευχή να πάρει. Το μπούλο νιώνιος από την Ευρώπη, ναι. Έλα ραμπ, λέει, πρασινοαίματος, λέει, από ωραιόκαστρο. Θέλω, λέει, μία γνώμη για Euro και πώς βλέπεις τη Μεγάλη Ιταλία. Κοίτα, εγώ σέβομαι τις ομάδες αυτές τις οποίες τις μικρές διοργανώσεις, μικρές εννοώ, μικρές σε αριθμό παιχνιδιών, προσέχουν πολύ την άμυνά τους. Γι' αυτό το Βέλγιο δεν θα το έλεγα φαβορί. Λοιπόν, Ιταλία παίζεται. Κούλα με τον Κετσπάγια θα πάρεις πρωτάθλημα. Μα χαχαχα, ας γελάσω με την καημένη την κούλα. Πολύ κολόπεδο Κυριακός. Κούλα, Άρης, μια ζωή βρε κούλα. Ο 495 κορυδεύει τους αεξίδες. Πες στους Αριανούς, λέει ο 981 και τους ρεπόρτερ του Άρη, ότι πήραν αφημία αλλά άφησαν να πλήρω τους κάποιους, λέει, οι ανθρώπους. Όπως και όλες οι ομάδες που έχουν κάνει κάτι ανάλογο. Είναι καλό που για τον κάθε Άρη φεσώνονται επιχειρήσεις και δημόσιο. Φίλε, όποιο του λαού είναι. Εδώ κομμουνιστής σκληροπυρηνικός της Ανταρσία, Αριανός, είπε σε αυτή την εκπομπή καλά να πάθουν οι βρωμιάριδες οι παίκτες του Άρη που μείναν απλήρωτοι. Είπε τους εργάτες καλά να πάθουν ο κομμουνιστής. Τι να πω εγώ μετά από εκεί και πέρα. Καλημέρα, φίλε. Γεια σου, Ρωκώστα, καλημέρα. Γεια σου, φίλε. Έλα, για τον γιατρό. Έλα, ρε γιατρέ. Λοιπόν, μερικά πράγματα και αυτά σύντομα για να πάμε στο σπάνο. Είσαι καλά. Εντάξει, καλά είμαι. Λοιπόν, καταρχήν να διαψεύσω νομίζω συγγραφέα τον Οφίδος, γιατί θα του θυμίσω ότι πριν από 3 χρόνια το είχατε βγάλει κι εσείς κιόλας με τον Κόκκινο, ότι ο Χοντρός είχε στην Κέρκυρα πληρώσει για ένα σχολείο. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Ναι, το είχε βγάλει. Το είχατε βγάλει κι εσείς. Αυτό που μπορώ να πω είναι αυτό που ξέρω εγώ πρώτο χέρι, είναι όταν ο Χοντρός είχε το Βόλιο του Ολυμπιακού πολλά χρόνια πίσω, είχε πληρώσει ένα πολύ χοντρό λογαριασμό θέρμανσης και νερού για κάμποσες οικογένειες και μια για πολλές στο Κερατσίνι. Το οποίο δεν βγήκε ποτέ στην επιφάνεια. Κερατσίνι, μάλιστα. Πάνω αυτά. Να σε ρωτήσω, η ΑΕΚ έχει πάρει το Λόρια για τερματοφύλακα. Και το Λόρια και τον Ανέστη έχει και τον Μπάρκα. Έχει την καλύτερη τριάδα. Την καλύτερη τριάδα τερματοφυλάκων έχει. Ο Λόρια είναι πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Μπορεί να είναι και καλύτερος. Μπορεί να είναι και καλύτερος και πιο έτοιμος. Μπορεί να είναι και πιο έτοιμος και από τους άλλους, έτσι. Έτσι. Ο Λόρια για μένα θα παίξει βασικός και θα είναι η αποκάλυψη. Θεωρώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, θα σου πω ψέματα. Ο Μπάρκας είναι ανερχόμενος όμως. Θα τον δούμε. Ναι. Θα τον δούμε. Αυτό που λες εσύ για τον ΠΑΟΚ έχει απόλυτο δίκιο. Είναι η πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ χτίζεται με λογική. Έτσι. Η πρώτη φορά. Βέβαια. Και τολμώ να πω, ξέρεις κάτι το οποίο ενδεχομένως θα έλεγες και εσύ αν το έχεις σκεφτεί. Είναι η πρώτη φορά που ο Σαββίδης δεν χτίζει τον ΠΑΟΚ για τον ΠΑΟΚ τσιοπαδό. Τι είναι, λέει. Η πρώτη φορά που ο Σαββίδης δεν χτίζει το ΠΑΟΚ για χάρη του ΠΑΟΚτζή οπαδού. Ναι, να του φέρει Ζαγοράκι, να του φέρει είναι ναι, Γκαρσία, να του φέρει ξέρω εγώ αυτό. Να... Δεν έχει ο ΠΑΟΚ προσωπολατρία και προσωπο... έχει και μίσος, δηλαδή το δόνει, το μισήσανε. Ναι, δεν έχει αυτό το αγαπάω μισό, έχει το λογικό. Έχει μια κοινικότητα ο ΠΑΟΚ φέτος, ναι. Σχεδόν πάντα μιλάμε τέτοια εποχή λίγο πριν αρχίσει το πρωτάθλημα και σου λέω ότι όχι, δεν νομίζω, ειδικά για τον ΠΑΟΚ με ρωτάς, ρωτώ, τα λέμε. Αυτή τη φορά ο ΠΑΟΚ μπορεί να είναι όντως επικίνδυνος. Ανεξάρτητα τι θα γίνει με την ΕΠΟ. Αν συνεχίσουν έτσι ο ΠΑΟΚ μπορεί να γίνει επικίνδυνος γιατί εκτός των άλλων... Ύστερα κάνει και κάτι άλλο ο ΠΑΟΚ φέτος. Δεν ακούς πάω για πρωτάθλημα, πάω για κύπελλα, θα τους σκίσω, θα τους κάνω, θα τους... Δεν μιλάει κανείς, αυτό είναι καλό. Βέβαια πάρα πολύ. Είναι καλό. Εγώ τη μυρίζομαι ότι πάει ύπουλα. Ωραία πάει. Έχω ξαναπεί όσες φορές ο ΠΑΟΚ κατέβηκε χωρίς τυμπανοκρουσίες στην Αθήνα, τουλάχιστον σε μένα στο νοσοκομείο. Έκανε ζημιές, βέβαια. Η ζημιά έφτιασε αίμα να τον κερδίσω. Άκουλε. Όταν μου κατέβηκε, θυμάμαι πριν από 2 χρόνια πότε ήταν, επί Στέφενς και έλεγε ο Τζόρνταν τα διάφορα, εγώ του είχα πει. Γκολ και χιλιάρικο, άμα θέλει, στοίχημα στον αέρα. Ναι. Γιατί φαινόταν ότι πήγαινε το πράγμα, α πούμε, πενταήμερη εντελώς. Τέλος πάντων, κάτι τελευταίο. Για το Euro, ναι. Εμένα η άποψή μου στα μεγάλα τουρνουά παίζω πάντα τον πρώτο σκόρερ.
όπου αυτή τη φορά εγώ θα πρότεινα το Μίδερ, το Γερμανό, τον Τόμας Μίδερ. Και εξηγούμε για, για ποιο λόγο. Θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε μια ομάδα η οποία... Εσύ πιστεύεις... μισό λεπτό. Εσύ πιστεύεις ότι ο πρώτος σκόρερ του Euro θα είναι center for, δεν θα είναι extrem. Δεν μπορεί να είναι... Δεν μπορεί να είναι δεκάρι, δεν μπορεί να είναι οχτάρι. Πώς? Εγώ ψάχνω μια ομάδα η οποία θα βάλει αρκετά γκολ στον όμιλό της, θα περάσει σίγουρα έτσι ώστε να υπάρχει σίγουρα τέταρτο μάτς και ενδεχομένως πέμπτο και θα βρει λόγω του προγράμματος κάποιον αντίποδο σχετικά σύντομα ο οποίος θα είναι παραδομένος. Mm-hmm. Για αυτό το πράγμα εμένα η Γερμανία με γεμίζει με καθαρά στοιχηματικά κριτήρια. Και θεωρώ ότι αν θελήσω να βάλω τα λεφτά μου στη Γερμανία για τον πρώτο σκόρερ, θα τα βάλω στο Μίλερ. Μίλα! Μάλιστα. Αχώνευτη φάτσα μεν, εδώ πέρα στην Αυστρία 11 δίνει. 11, βάζεις 50, παίρνεις 5,5. Ποιον έχουνε πρώτο? Πρώτο ο Ρονάλντο ήταν. Αποκλείεται. Με τα 0 ως ένα γκολ του Σάντος και με αυτή την κατάσταση που είναι ο Ρονάλντο. Και ο Ρονάλντο τώρα σιγά μην κάτσει και παίξει για την εθνική. Και ναι. Αυτός που έπεσε πάρα πολύ είναι ο Μωράτα. Έπεσε. Έπεσε με την έννοια ότι τον είχαν για πιο outsider και για κάποιο λόγο πέφτει η απόδοση που δίνει. Έλα. Δηλαδή το θεωρούν όλο και πιο πιθανό. Έλα. Δεν ξέρω το τι να σου πω. Εσύ τι λες, ποιον βλέπεις? Εγώ βλέπω φίλε αμυντικό να βγαίνει. Δηλαδή μεσαίο παίχτη. Αφού δεν βλέπεις και τον Αδοφίδα Καρακώστα, τι μέσαιο παίχτη, πες όνομα. Στην Ιταλία ποιος είναι, ξεχνάω το όνομά του, πίσω, σε 3-5-2 πίσω από, από τους δύο. Γενικά παίχτης που θα έρθει από πίσω, όχι ο center for, δεν νομίζω ότι με τόσο κλειστές άμυνες θα μπουν, έτσι πιστεύω γενικά, θα μπουν πολλά γκολ από τους πίσω παίχτες, από τις πίσω γραμμές. Α, το δούμε. Λοιπόν, την καλή νύχτα μου. Να είσαι καλά. Και πολλά under βλέπω. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα Κώστα. Καλημέρα φίλε. Είμαι ο Νίκος, αυτός που παίρνω και ο κόκκινος. Είμαι στημένος και είμαι που τον εκνευρίζω. Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Ναι φίλε, δεν σ' άκουσες να ολοκληρώνεις μια φορά την άποψή σου. Γιατί ναι, να πούμε. Κλείστον και κλείστον. Και εγώ, άμα ήμουν στη θέση σου, θα τον πλάκωνα να πούμε. Όχι μωρέ, τώρα φτάσουμε εδώ το σημείο. Στα 50 μας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Ηρέμησες. Δηλαδή στα 30 θα την ψώνησες πιο πολύ. Όχι, γενικά είμαι ήρεμος. Είσαι ήρεμος άνθρωπος. Αν και έχω και τον όγκο και τον τρόπο. Μάλιστα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Θέλω λίγο να πω για τον πρώτο κύριο που πήρε τον Αριανό. Ο Αριανός από το Σογό, ναι. Ναι, να είναι η ομάδα στη γάμα εθνική και να έχει την όρεξη να κάνει καζούρα σε αυτό το μπακ το σημερινό. Θέλει θράσος, ξέρω εγώ τι να πω. Θράσος και θάρρος. Θάρρος όχι, γιατί από το τηλέφωνο τι θέλουμε, λέμε. Κοίταξε. Οι Αριανοί. Πιστεύουν ότι ο Καρυπίδης θα καλύψει το κενό. Μακάρι. Κώστα. Εγώ δεν το βλέπω. Άκου Κώστα. Ναι. Όσο υπάρχουν τέτοια Αριανοί που δεν νομίζω ότι είναι πολλοί πλέον, δεν υπάρχει ελπίδα για αυτή την ομάδα. Όχι, για αυτή την ομάδα δεν υπάρχει ελπίδα, όχι για, για τον Καρυπίδη, ούτε τον Αρβανιτίδη, ούτε για κανένα άλλο παράγοντα. Για αυτή την ομάδα δεν υπάρχει ελπίδα για άλλους λόγους. Όχι πάντως για τους παράγοντες. Ναι, όχι για τον Καρυπίδη, ούτε για τον Καλαϊτζίδη, ούτε για τον, Κάλλας, ούτε για κανέναν άλλον. Για άλλους λόγους αυτή η ομάδα δεν πιστεύω ότι θα έχει μέλλον. Εσένα είναι το αντικείμενό σου, εμένα δεν με πολύ ενδιαφέρει, εγώ είμαι οπαδός του ΠΑΟΚ. Το DNA, αυτής της ομάδος δείχνει αυτοκαταστροφή. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Θα ήθελα λίγο μια μορφή απέναντί σου. Ναι. Έκανες ανάγκη ως πρώτο θέμα την φιλανθρωπία του Καραπαπά. Mm-hmm. Τέλος πάντων. Και δεν σ' άκουσα. Εδώ και χρόνια, επειδή εγώ είμαι οργανωμένος οπαδός του ΠΑΟΚ με την έννοια ότι με τα διαρκείας μου, με τα παιδιά μου κτλ. Έχει χρόνια τώρα που σε κάθε αγωνιστική ένα παιδάκι βοηθείται από τον ΠΑΟΚ από τα εισιτήρια. Βέβαια, το γράφουμε αυτό. Το λέμε, είναι γνωστό αυτό. Σε παρακαλώ. Άλλο το γράφουμε και άλλο το κάνεις θέμα στην εκπομπή σου. Δεν το κάνεις θέμα στην εκπομπή σου. Για το παιδάκι το. Έκανες θέμα στην εκπομπή σου για ένα παιδί το οποίο. Είχε την τάση να βοηθήσει ο Ολυμπιακός και πήρε σε ένα προσωπικά τηλέφωνο και για τα δεκάδες παιδάκια που έχει βοηθήσει ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη, γιατί τώρα γίνεται αυτό, δεν σας άκουσα να το κάνετε θέμα. Μάλιστα. Να το δεχτούμε. Ας πίσω ότι σου διέφυγε και. Ναι, δεν έχω κανένα λόγο να θάψω τη φιλανθρωπία του ΠΑΟΚ και να αναδείξω τη φιλανθρωπία μιας άλλης ομάδος αθηναϊκής. Ισχύει αυτό που λέω όμως. Ναι, ισχύει, ναι, όχι, δεν το έχουμε πει. Το θεωρούμε δεδομένο και αυτό δεν το έχουμε πει. Μας έκανε όμως εντύπωση γιατί ασχολήθηκαν οι κάτω. Εν πάση περιπτώσει, το ότι ασχολείται με φιλανθρωπίες και τα λοιπά, να σε προβληματίζει και λίγο. Ναι.
τώρα που νομίζω κατά την άποψή μου ότι τρίζει λίγο το οικοδόμημα. Ναι, έτσι. Σωστό, σωστό. Αλλά να σου πω κάτι. Ναι. Μπορεί ο Βαρδινογιάννης, η Μαριάννα, ο Μαρινάκης. Και αυτοί κάναν φιλανθρωπία. Ναι, άκου να δεις. Μπορούν να μου σώνουν εμένα πέντε καταδικασμένα μακάρι, παιδάκια. Μακάρι. Και ας έρχονται με τη διαιτησία να με παίρνουν το μάτς. Μπορούν να σώνουν πέντε παιδάκια. Πέντε δικά μας παιδιά του λαού. Που δεν έχουμε λεφτά, ρε παιδί μου, να στην αναποδιά μας να το στείλουμε το παιδί. Ναι, ναι, ναι. Και δύο τελευταία για να κλείσω. Όσον αφορά για τον. Με ποιον έκανε χθες εκπομπή, μου ενδιαφέρει λίγο το όνομα. Ποιο μου είπες? Εχθές με ποιον έκανε εκπομπή. Χθες έκανα, με τον γιατρό. Με τον Τζόρνταν. Τον αδικείς λίγο για τον Μπερμπάτοφ. Ο Μπερμπάτοφ μέχρι και πέρυσι που έβρισε στη Γαλλία, πέρυσι έτσι, όχι πριν 5 χρόνια, έβαλε 12-13 γκολ. Ακούστε, ναι, όχι, εμείς δεν κατηγορήσαμε. Δεν είστε διαλυμένος. Όχι, όχι. Άκου, για να ξέρεις τη συγκεκριμένη κριτική. Εμείς είπαμε μπράβο στο Σαββίδη που τον έφερε. Εννοείται. Πρόσεξε όμως. Ναι. Δεν κατηγορούμε τον Σαββίδη γιατί έφερε τον Μπερμπάτοφ και έπαιξε έτσι. Πού να ξέρει ο Σαββίδης ότι ο Μπερμπάτοφ θα περπατάει. Σωστό. Για μένα φταίει ο Μπερμπάτοφ και μόνο ο Μπερμπάτοφ. Έτσι. Ούτε οι προπονητές δεν ούτε ναι. κανένα. Όχι. Ο ΠΑΟΚ, η προσέγγιση που έκανε ήταν μια πολύ καλή μεταγραφή. Ωραία. Σε μια ηλικία 34 ετών, σε μια γεμάτη χρονιά. Κώστα, μόνο σε αυτή την ηλικία μπορούσε να έρθει. Ο, δεν λέω αυτό. Δεν λέω ότι γίνεται 38, στα 34 από γεμάτη χρονιά. Ναι. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έκανε μια ωραία κίνηση. Πολύ ωραία. Ωραία. Ο Μπερμπάτοφ όμως έδειξε. Πρόσεξε να δεις που χαλάστηκα εγώ με τον Μπερμπάτοφ. Καταρχήν η διοίκηση έκανε καλή κίνηση. Πάει αυτό. Δεύτερον, από την πρώτη μέρα που ήρθε ο Μπερμπάτοφ στον ΠΑΟΚ, διέκρινα εγώ σαν Ραπτόπουλος. Τουρίστας. Όχι, όχι. Και αυτό το δικαιολογώ. Γιατί και ο Εσχέν ήταν τουρίστας. Το παιδί δεν μπόρεσε. Ξέρεις εγώ που χαλάστηκα. Και που χαλιέμαι σαν άνθρωπος γιατί δεν γνωριζόμαστε σε προσωπικό επίπεδο. Αυτό το σνόπ. Και η γυναίκα του και τα λοιπά, ναι, όλο το πακέτο. Δεν μπορώ, ναι, δεν μπορώ ας πούμε σωστό. Να και βλέπω. Και τα λεφτά ήταν καλά, δεν ήρθε με λίγα λεφτά. Πολύ καλά. Ξέρεις τι, όταν βλέπω έναν άνθρωπο, είναι γιατρός, είναι επιστήμον, είναι ένας όμορφος άνθρωπος εμφανισιακά, η γυναίκα ή άντρας. Ένας άνθρωπος ο οποίος κληρονόμησε λεφτά, ο οποίος είναι σνόμπ, δεν σου λέω να μην είναι σοβαρός, αλλά να έχει το ύφος του σνόμπ. Εγώ δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Κατάλαβα. Και ένα τελευταίο λίγο για να κλείσω. Νομίζω ότι έχω το δικαίωμα να απευθύνω άποψη όσον αφορά τα διαρκείας του ΠΑΟΚ. Ναι, για πες μου εσύ την άποψή σου. Ο ΠΑΟΚΣΙΣ έχει μια ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία. Γι' αυτό την σκάλιξα εγώ. Δεν θέλει ο ΠΑΟΚΣΙΣ κανένα. Προσώπατο. Κανένα λόγο για να πάρει διαρκεία σου. Πρόσωπο δηλαδή. Κράχτη. Ναι. Θέλει να του κάνει κλικ το όλο κλίμα. Δεν θέλει γιατί. Κάτσε τώρα. Εμείς οι δυο τώρα οι δυο διακρίνουμε ναι. από μια ας πούμε εμπειρία ότι ο ΠΑΟΚ πάει σοβαρά. Ναι. Πάει όμορφα, πάει ναι. με σωστό τρόπο, με σωστές κινήσεις, το σωστό ναι. χρόνο κτλ. Ναι. Εσύ λες ότι αυτό χωρίς να μου το παραμύθι μπορεί να κάνει κλικ στο λαό του ΠΑΟΚ. Κοίταξε Κώστα, αν με τα οικονομικά δεδομένα της σημερινής εποχής ήταν να πουληθούν 10.000 διαρκείας, είτε κάνει μεταγραφή όνομα, είτε δεν κάνει. Πάλι 10.000 απολυθούν. Δεν περιμένει ο Πόξης. Κάτσε τώρα, γιατί εδώ μπορεί να σου κάνω μια ερώτηση διαφωνώντας. Εάν ο Ζαγοράκης δεν ερχόταν με αυτή τη λάμψη, εκείνη τη χρονιά που έγινε ρεκόρ στα διαρκείας, θα γινόταν διαρκείας. Δεν έδωσε ένα όραμα ο Ζαγοράκης. Ναι, να σου πω, εγώ που πήρα 3. Εγώ και για τα δύο παιδιά μου. Για πες. Εγώ για να βοηθήσω τον Πάκο πήρα, δεν πήρα για τον Ζαγοράκη. Γιατί ο Πάκο ήταν άθλιος οικονομικά. Λόγω της αθλειότητας του Πάκου στο οικονομικό. Πράγμα το οποίο δεν κάνανε οι Ηρακλειδείς. Πρόσεξε τώρα. Ναι. Δεν σήμερα. Το κάνανε οι Ηρακλειδείς. Όχι, δεν το κάνανε. Σήμερα και. Ναι. Σήμερα, ναι. Σήμερα που ο ΠΑΟΚ δεν έχει ανάγκη τα διαρκεία τόσο πολύ. Πάω για να πάω να δω την ομάδα. Ναι, δεν σε τραβάει να πάω να δει την ομάδα. Βέβαια. Αυτό ήθελα να πω. Μα εμένα με τραβάει να δω την ομάδα εσύ Κώστα και 7η να είναι και 8η να είναι. Όχι, εγώ σου λέω για να δει μπάλα, σοβαρότητα, σήμερα, ανταγωνιστικότητα, όμως. Καλό ποδόσφαιρο ναι, κτλ. Ναι. Εννοείται. Αυτά τα χέρια μου τα προσφέρει ο Σαββίδης, έτσι. Ναι. Και η οικονομική του επιφάνεια, με αυτή την έννοια. Γιατί δεν μπορεί τώρα να. Οι παίκτες που φέρει να μην είναι ένα κλικ καλύτεροι από αυτούς που θα φύγουν. Υποθέτω. Χωρίς να είμαι σίγουρος. Έτσι. Και όλα, εν πάση περιπτώσει, μέσα στο χορτάρι φαίνονται, έτσι. Όλα τα υπόλοιπα είναι ένα. Θα τα πούμε. Πάμε σε ένα. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και λίγο τον κόκκινο να τον τραβάει στα χαλινάρια, να αφήνει τον κόσμο να μιλήσει, να ολοκληρώσει για να βγαίνουν συμπεράσματα. Είναι άσχημο αυτό το κλείστο να κινηστημένο γιατί.
κατά τα υπαρεξηγήσιμο. Γιατί καμιά φορά αυτό σου μιλάει και είναι αντίθετο σου. Κάποιο φιλόσοφο. Κάποιο φιλόσοφο, ο Βίλιαμ Σιμ, μου φαίνεται, είχε πει. Ναι, είχε πει ότι ο φόβο τη κριτική είναι ο θάνατο του ταλέντου. Δεν δέχεται κριτική όμω, δεν ξέρω αν το έχει παρατηρήσει. Είναι στο χαρακτήρα του. Και κάτι άλλο. Ναι, είναι στο χαρακτήρα του να μην ζωρίζει. Άλλο τώρα, επειδή το σκαλίσαμε λίγο. Δεν είναι δημοσιογράφος με την έννοια του δημοσιογράφου. Είναι 90% ηρακλειδέα στην εκπομπή και 10% δημοσιογράφος. Αυτά δεν λίγο... έχετε κριτική για τον εκπομπή. Εντάξει, αυτά λίγο μεταβάλλονται. Αυτά τα ποσοστά μεταβάλλονται από εκπομπή σε εκπομπή. Εντάξει, το 90-10 τώρα είναι υποθετικό. Εντάξει, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, καλό βράδυ. Να σε καλά. Μικρό διάλειμμα 2-31-0-90-90-90. Ωραία τα λέμε. 98-80-90 και 9-55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Να ένα μήνυμα το οποίο δεν θα το διάβαζε ποτέ ο Κόκκινος. Προσέξτε τι λέει ο φίλος. Ραπτό, είπες ότι μας τρύπησαν οι γάβροι. Τους ρεπόρτερ της πόλης έχουν τρυπήσει και τους παραγωγούς εγώ καταλαβαίνω, λέει. Ο ΠΑΟΚ σε κάθε παιχνίδι εντός έδρας βοηθάει και ένα παιδάκι. Αλλά με τρύπιους σαν εσένα. Πού να το ακούσουμε, λέει αυτό. Γλύψτε κι άλλο τον. Το χαρακτηρίζει κάπως της τρούμπας. Ουστ! Λέει ο 914. Λέει λοιπόν. Ραπ, άστους να νομίζουν ότι θα πάει καλά ο ΠΑΟΚ. Πάλι το Μάιο του 17. Καλά θα είναι 4-5, λέει. Και 40 βαθμούς πάνω από το μεγάλο Ολυμπιακό. Λέει ο 5-12. Τα διαβάζω όλα τα μηνύματα και τα υβριστικά κάνω μπιπ. Να ξέρετε. Εντάξει. Καλημέρα. 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 Τι έγινε, Κωστά? Καλά, φίλε. Ο Αλέξανδρος Παναθηναϊκός είμαι. Αλέκο, καλά είσαι? Θα λέμε. Έλα. Εσύ? Την παλεύω, καλά, καλά. Σε φόρμα μια είμαι. Χαρά. Πάω να βρω φόρμα. Πάω να βρω φόρμα μέσα στο καλοκαίρι. Ξέρεις, αυτό είναι δύσκολο. Πάω να φορμαριστώ δηλαδή. Είναι, πέφτουν οι ρυθμοί. Πώς? Και σήμερα είναι. Πέφτουν οι ρυθμοί το καλοκαίρι. Ναι, εγώ επειδή είχα δισκοκύλεις και τέτοια και είχα μείνει πίσω. Τώρα δίνω φουλάρο τώρα και βλέπω ότι δεν είναι κατάλληλη εποχή για φουλάρισμα. Και μάλλον θα το πάω συντηρητικά μέχρι τον Αύγουστο και θα φύγω από Σεπτέμβριο βολίδα. Αλλά έτσι. Μου εγκαργαλάει η αυτή μου να φουλάρω. Δηλαδή το τραβά ο οργανισμός. Ναι, το τραβάξει. Τραβά ο οργανισμός. Μέχρι να σε, ναι, μέχρι να σε τυνάξει. Μέχρι να σε τυνάξει. Για να το αφήσεις να ξανα... Ναι. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, θα πούμε για το Euro. Γιατί τα υπόλοιπα, οι υπόλοιποι κάνουν διακοπές. Ναι, να πούμε για το Euro. Καταρχήν, λοιπόν, συναρπάζει το Euro. Θα δούμε. Ναι. Αν συναρπάζει. Εντάξει, με βάση αυτά που είδαμε φέτος, πρωτάθλημα και όλα αυτά που γίνανε, αυτό που σαν Έλληνες περιμένουμε, είναι να δούμε λίγη μπάλα μέχρι να ξεκινήσουν τα προκριματικά των ομάδων μας και τα δεύτερα. Να δούμε λίγη μπάλα, βεβαίως. Αυτό. Για την Ιταλία που λες για τους μέσους. Ναι. Είναι η πρώτη χρονιά που είδα το ρόστερ της Ιταλίας και είναι νέοι. Είναι πιο φρέσκι. Ο μέσος όρος της ηλικίας. Ναι. Είναι πολύ χαμηλός σε σχέση με τα υπόλοιπα χρόνια που είχε παίχτες, πολλούς παίχτες κοντά στα 33 εκεί. Ναι. Ναι. Δεν έχει κάποιον σκόρερ όμως. Πρόσεξε που... λίγο, πρόσεξε λίγο. Αυτό είναι σκοράρι. Καλό και για κάτι άλλο. Γιατί ο μεγάλος ο παιχταράς, τι γίνεται τώρα, ο οποίος έχει μεγάλο συμβόλαιο και δεν έχει ανάγκη την εθνική του ομάδα για να κάνει συμβόλαιο, εγώ στο Euro και στο Mundial παίρνω τους παίκτες σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς οι οποίοι είναι χορτασμένοι από τίτλους, από λεφτά, από συμβόλαια, από γκόμενς χορτάτη, και αυτοί οι οποίοι θέλουν να δείξουν μέσω της εθνικής για να κάνουν συμβόλαιο. Ο Μακ για παράδειγμα ή ο Κάτσε θα φάνε σίδερα. Με κατάλαβες? Ναι, κατάλαβα. Ο Ρονάλντο, ο Ρονάλντο δεν θα φάει σίδερα, δεν έχει. Και καραγκαϊλέ μεγάλο. Δεν βοηθάει και η εθνική τον ναι. Ρονάλντο για να φάει σίδερα. Ε? Δεν τον βοηθάει και η εθνική. Δεν τον βοηθάει. Η εθνική δεν τον βοηθάει τον Ρονάλντο. Εντάξει. Για να φάει σίδερα. Εντάξει. Για να παίξει δηλαδή καλύτερη μπάλα. Θα ναι. Το πάει μόνος του, θα το κλείσει. Κοίταξε, όχι. Εγώ διαφωνώ εδώ και θα σου πω το λόγο. Ο Σάντος είναι ένας προπονητής ο οποίος χρησιμοποιεί το δεύτερο ρόλο. Συνήθως χρησιμοποιεί το pressing στο πρωτάθλημα πάρα πολύ ψηλά, όπως και ο Βαλβέρδε. Χρησιμοποίησε πάρα πολύ το pressing και λέγαμε μόνο για τον Βαλβέρδε, εδώ είναι και ο Σάντος εκεί. Αλλά αν βρει... επειδή είναι αμυντικός προπονητής, γρήγορους παίκτες στο χώρο του αντιπάλου θα τους αξιοποιήσει. Ο Ρονάλντο έχει ένα για μένα ένα χαρακτηριστικό στοιχείο στο παιχνίδι του. Ποιο είναι αυτό?
Εγώ τον Ρονάλντο στους κλειστούς τους χώρους το θεωρώ μεγάλο φλόρο. Αντίθετα σε ευνηδιασμούς μπορεί να σε διαλύσει. Ναι. Ο Σάντος είναι έξυπνος άνθρωπος. Θα δώσει χώρο δηλαδή στην άλλη. Εγώ πιστεύω ομάδα, θα δώσει χώρο για να πάρει. Ναι, έτσι πιστεύω. Για να πάρει αυτά τα μέτρα από τον Ρονάλντο. Έτσι νομίζω. Ναι, έχεις δίκιο. Έτσι νομίζω. Λοιπόν, να πάμε τέτοιο όπως φτιάξαμε χθες τους ομίλους που σε πήρα. Ναι. Στους 16. Στους 16 βγαίνουν τα εξής ζευγάρια. Ναι. Αλβανία, Πολωνία. Ναι. Ισπανία, Σλοβακία. Αγγλία, Τσεχία. Πορτογαλία, Ιταλία. Πολύ καλό παιχνίδι. Μ' ακούς? Ναι. Ναι, Γερμανία, Γερμανία, Ρουμανία. Βέλγιο, Κροατία. Γαλλία, Σουηδία. Και Ρωσία, Αυστρία. Ναι. Και αν πάνε όλα λογικά. Ναι. Στους 8 θα έχουμε Πολωνία, Ισπανία, Αγγλία, Πορτογαλία. Επίσης μεγάλο παιχνίδι. Μεγάλο μάτς αυτό. Γερμανία, Βέλγιο και Γαλλία, Ρωσία. Ναι. Και θα έχουμε, αν πάνε πάλι όλα λογικά, λογικά με βάση τη δυναμικότητα των ομάδων. Ναι, ναι. Θα έχουμε μεγάλη τετράδα. Ισπανία, Αγγλία και Γερμανία, Γαλλία. Αυτά θέλουμε. Αυτά θέλουμε, λες. Βέβαια. Τελικό Αγγλία, Γαλλία να γίνει της τρελής. Εγώ με τους Άγγλους θα είμαι. Στο τελικό και εγώ με τους Άγγλους θα είμαι. Θέλω μια φορά αυτοί οι βρωμιάριδες, οι Άγγλοι φλεγματικοί, πριν πεθάνω να τους δω να σηκώνουν ένα τίτλο. Είναι κρίμα, το αξίζουν. Και έχουν και καλή ομάδα φέτος. Φέτος δεν ναι. Είναι άσχημοι. Άμα δέσουν δηλαδή, μπορούν να κάνουν τη ζημιά να φτάσουν μέχρι εκεί, μέχρι το τελικό. Τι τριάδα θα έχουν μπροστά, λες? Τι τριάδα, εγώ ξέρεις τι πιστεύω. Δεν ξέρω τι τριάδα θα έχουν μπροστά και πώς θα τους βγουν με τη γρηγοράδα και με αυτά, αλλά πιστεύω. Έχω μια υποψία ότι ο Ρούνεϊ θα παίξει πίσω από τους επιθετικούς. Δεν θα παίξει σαν φορ. Αν τον χρησιμοποιήσει θα τον βάλει από πίσω. Τελευταίο μάτς που τον είδα σαν δεκάρι μου άρεσε. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Βοήθαμε λίγο. Α, στον τελικό. Στον τελικό κυπέλλου Αγγλίας. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Σαν ερχόταν από πίσω. Ναι, πολύ αυτό. Μ' άρεσε. Ναι. Γιατί έχει και το σούτ έξω από την περιοχή. Μπορεί να σου κάνει τη ζημιά. Έχει καλά ποδάρια. Ναι, σωστό, ναι. Σωστό. Που δεν είναι σωστό. Ωραίο. Αυτά. Έγινε. Θα μιλήσουμε. Για χαρά. Καλή. Από σήμερα λέει η Αϊποντίον Κατερίνης με το όνομα Ηρακλής, όπως την αποκαλεί ο παλιός παράγων του Ηρακλή, του πραγματικού Ηρακλή που τον έχει και τον πληρώνει ο Ρέμος Παπαζαφυρίου, θα λέγεται λέει. ΑΕ Παπαθανασάκης, μην τον αδικούμε τον άνθρωπο, αφού πέρσι οι Μανολανδοαντωνιάδηδες πήραν νερό στο όνομά του. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Εγώ μιλάω. Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχάς καλημέρα. Ναι. Τόση ώρα περιμένω, έχω ξεχάσει θέλω να πω. Να τα γράφεις, να τα γράφεις, εγώ τα γράφω. Θα πούμε άλλα. Δεν έχω χαρτί, δεν έχω μολύβι πρόχειρο για αυτό αλλιώς. Εγώ επειδή είμαι κλέφτης στυλών, έχω πάντα περισσευούμενα στυλό και μολύβι. Φυσικά το στυλό και αναπτύρα με τις αφήσεις δεν υπάρχουν. Όχι, αναπτύρα δεν είναι, επειδή δεν καπνίζω, δεν κλέβω. Στυλό όμως, αλλά κλέβω τα καλά. Δηλαδή. Το πρώτο πράγμα που κλέβω τα μολύβια της κόρης μου. Πάω και τις ξυστήρες. Και γίνεται χαμός. Κάτι της κόρης δεν τρέπεσε, της κόρης σου. Αφού τα αγοράζω, κόρε. Την αγοράζω. Ναι, το κορίτσι. Λοιπόν, ήθελα να σου πω για το μεσημέρι που λέγατε κάτι. Ναι. Για ανεργίες με τον κόκκινο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Τεμπέλιδες, οι Έλληνες και αυτά. Δεν ξέρω αν το είχα διάβασει το μήνυμά μου. Που του είχα πει, είναι περισσότεροι οι άνεργοι στην Ελλάδα ή οι άεργοι. Δεν θα το καταλάβαινε ρε φίλε αν το έλεγες. Δεν το καταλάβαινε, εντάξει. Μη βάζεις δύσκολα. Μη βάζεις δύσκολα. Πιστεύω έχει μια... Έχει. Αλλά ήδη είναι και συναισθηματικά άσχημα αυτό το καιρό. Δεν μπορώ να πω ναι, ότι είναι. Ναι, εντάξει. Το δικαιολογούμε. Να κατανοήσεις ότι έχει θέματα με υγεία στην οικογένεια. Δεν θέλω να πω παραπάνω, αλλά τον κατανοώ. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Δηλαδή κάποια νεύρα, κάποιες βρισχές, κάποια αυτά θα του τα σηκωρήσουμε. Σίγουρα, σίγουρα. Τώρα και εμείς χαβαλέ κάνουμε απλά. Ναι, ναι. Σωστό. Όταν οι μισοί μου φίλοι και είμαι σε μια ηλικία 26-27 χρονών, είμαι εγώ και άλλοι δύο που δουλεύουμε. Και όλοι οι άλλοι από μια παρέα 10 άτομα δεν δουλεύει κανένας και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα σαν παρέα. Ναι. Να κανονίσουμε να κάνουμε κάτι σε παρέα μόνοι μας. Ναι. Και δεν σου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Δεν είναι τρελαίνεσαι, δεν λες τι γίνεται. Βέβαια. Που οι περισσότεροι από αυτούς έχουν σπουδάσει, έχουν κάνει, έχουν ράνει, αλλά όχι δεν θέλω να πάμε λες τα χωράφια. Δεν μου λες, όχι, όχι, δεν μου λες, οι γονείς τους έχουν δουλειές. Οι περισσότεροι όπως ναι. Ναι. Οι γιαγιάδες τους, οι παππούδες τους ζουν, έχουν δουλειές.
Δεν είναι έτσι, πως τα λες, είμαστε μικροί ακόμα, εμείς δεν... Εγώ ρωτάω, εσύ θα μου πεις, εσύ το ξέρεις το θέμα. Ναι, πες μου, πες, ρώτα. Ναι, λέω, όποιος έχει μπαμπά, μαμά, παππού, γιαγιά, είναι στα 23 και σπουδάζει, νομίζω έχει ένα, έχει ένα μαξιλάρι. Είναι λογικό να έχει μαξιλάρι. Εκείνο όχι, το οποίο είναι λογικό, είναι λογικό να έχει μαξιλάρι και να θέλει να κάνει πράγματα, μήπως και πετύχει. Αυτός που είναι 40-45, το διώχνει η γυναίκα, το διώχνει από τη δουλειά και πάει να πούμε και μένει στη μάνα στον μπαμπά. Και η μπαμά και ο μπαμπάς δεν έχουν πολύ χρόνο ακόμα να ζήσουν. Ξέρεις πόσους πενιντάριδες άχρηστους θα βγάλουμε τα επόμενα χρόνια, μη παραγωγικούς, με ψυχολογικά και τέτοια. Αυτό εσείς, εσείς έχετε τη δυνατότητα να πάρετε το αεροπλάνο, να φύγετε και να διαπρέψετε. Αυτός που έμαθε με το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία να μην δουλεύει, να είναι τεμπέλης, ή να δουλεύει και να την χάσει τη δουλειά του. Εσύ να... όμως ραπ θα πήγαινες κάπου έξω, θα άφηνες εδώ την Ελλάδα. Γιατί άμα... ήμουνα και έξω 5 χρόνια και... Δύσκολα τα θετικά, από το άλλο τα αρνητικά, αλλά την Ελλάδα την αλλάζω. Είναι τρόπο ζωής, πώς το λένε. Εντάξει, δεν λέω εγώ το αντίθετο. Αλλά αυτό, όμως... δηλαδή είμαι σε ένα δίλημα, να κάνω τι, να βγω έξω, να μείνω εδώ. Το καθένα έχει τα θετικά και τα αρνητικά, έτσι. Κοίταξε, θα ζυγίσεις τα πράγματα, θα δεις τις καταστάσεις, τις αντοχές σου και κάποια στιγμή, εάν έχεις το ταλέντο, τη δυνατότητα, την εκπαίδευση... Πάλι στο διαπτάφτα ερχόμαστε, ότι χάνονται παρέα μας. Ναι, εντάξει. Χάνονται παρέα μας. Και εγώ δεν είμαι ούτε από Θεσσαλονίκη, ούτε από κανένα μεγάλη πόλη. Εντάξει, καταλαβαίνω. Και είμαστε μια παρέα που μεγαλώσει μαζί τους χρόνια, εδώ ο καθένας και η καθεμία είναι από εδώ και από εκεί. Εντάξει, αυτό ήταν το κύριο που θέλω να πω. Θέλω να πω κι άλλα. Για τον ΠΑΟΚ προφανώς θα ήθελα κάτι να πω. Ναι. Τώρα πώς θα το δούμε τον ΠΑΟΚ δεν ξέρω. Κάθε χρόνο λέμε τα καλύτερα και του χρόνου απογοητευόμαστε. Τώρα τι κινήσεις κάνουν δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Πώς τα βλέπεις εσύ? Εγώ βλέπω ότι φέτος κάνουν σοβαρές κινήσεις, σοβαρότερες και λογικότερες από κάθε άλλη χρονιά. Ας πούμε αυτός ο Σέκοφ που ήρθε δεν μπορεί να είναι το ίδιο με τον Σάμπο. Δεν νομίζω και ότι... γιατί και οι δύο άμα δεις έχουν το πρόβλημα προσαρμογής και ο Σέκο αυτό λέει. Ναι, πρόσεξε. Ότι έχει, ναι. Έχει πρόβλημα προσαρμογής. Ήρθε ο Σάμπο εδώ. Ναι. Ο Σάμπο μπορούσε να διαπρέψει στη θέση νούμερο 6. Ναι. Για μένα. Ναι. Τον θεωρώ σαν τον Τζιόλι αυτό το στυλ, αλλά που μπορεί να κάνει και 40-50 μέτρα κατά συνθήκη σε κάποιες φάσεις και να κάνει και 10 γκολ και 7 γκολ και 5 γκολ. Πρόσεξε. Να σου πω λίγο την ένστασή μου το Σάμπο πριν συνεχίσει. Άκουμε λίγο να ολοκληρώσω και παίρνουμε το θέμα. Ναι, ναι. Ο Σάμπο τον βάλανε με ένα 92 ύψος για μικρούς χώρους παίκτη. Τον βάλανε σε 3-5-2 δεξί back half και αριστερό back half. Είναι για μπουνιές. Τον έκαψαν. Ναι, δεν μπορούσα να πω την έκφραση. Ναι. Αλλά τον αγώνα με τη Ρώσικη. Αύριο τώρα ο Σάμπο μπορεί να πάει σε μια ομάδα να παίξει εξάρι. Να κάνει από αμυντικό σκαφ 3 γκολ με το κεφάλι, 2 με σούτ έξω από την περιοχή, να βάλει 5 γκολ και να γίνει και τρίτο στόπερ και να διαπρέψει. Και να πούμε, μα τι έγινε εδώ. Έγινε λάθος διαχείριση. Πάμε παρακάτω. Εγώ αυτό που βλέπω στο Σάμπο. Το Ροντρίγκες τον βάλανε. Αχ, το Ροντρίγκες. Για το Σάμπο τώρα λέμε. Πάμε στο Σάμπο. Αυτό που βλέπω στο Σάμπο, δεν μπορώ να πω ότι δεν ξέρει μπάλα το παιδί, γιατί προσπαθεί και τι κάνει. Αλλά μου φαίνεται ένα χρόνο πίσω σε όλα, σε ό,τι κάνει. Λες και δεν διαθέτει μυαλό. Μα αν βάλεις τον Τζιόλι. Του έρχεται η μπάλα και δεν ξέρει τι να την κάνει. Μα αν βάλεις τον Τζιόλι. Back half. Ο Τζιόλι είναι πιο έμπειρος. Ωραία, βάλει τον Τζιόλι back half. Θα γίνει ρεζίλι. Δεν είναι. Αυτό είναι το θέμα τώρα, ποιος θα γίνει ρεζίλι. Μα... Το θέμα να φτιάξει μια ομάδα. Το θέμα είναι να φτιάξει μια ομάδα τώρα. Δεν νομίζω ότι θα φέρουν ένα παίχτη εξάρι και θα το βάλει ο Ίβιτς back half ή δεξί back. Δεν νομίζω. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Δηλαδή πήραν ένα υλικό αλφα με άριστα το 10 στο 7 και το φτιάξανε στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ουκρανός εκεί τι θέση παίζει τελικά, εγώ δεν καταλάβει. Ποιος? Οχτάρι, δεκάρι, ο Ουκρανός το πήραν. Οχτάρι. Οχτάρι παίζει. Οπότε θες και δεκάρι λέει τώρα. Μπορεί. Θέλεις και δεκάρι βέβαια. Γιατί με τον Μπέλγα δεν βγαίνεις. Τα λέμε. Να είσαι καλά φίλε. Γεια χαρά.
Δηλαδή του λες, όσοι είναι στη γραμμή παιδιά, του λες, σε φέρνω υλικό με άριστα το 10 στο 7 και την παίρνει στην ομάδα και την κάνεις με το υλικό αυτό που είναι το 7 να παίξει για 5. Για 5. Δηλαδή παίρνεις το Ροντρίγκες και τον κάνεις back half. Ενώ μπορεί να παίξει κλασικά δεύτερο σεντερφόρ ή εξτρέμ. Με τον Ίβιτς έπαιξε εξτρέμ, διέπρεψε. Παράδειγμα σου φέρνω. Καλημέρα. Τέσσερις τελευταία, αν προλάβουμε και κάνω ακόμα. Καλημέρα. Κουστή. Έλα φίλε. Παοκτής από ασπρόμαυρη Κατερίνη. Ναι, νομίζω ότι είναι τόσο ασπρόμαυρη Κατερίνη. Κιτρινόμαυρη, ναι. Αεξίδικη δηλαδή. Αεξίδικη. Υπερτερούμε. Φαντάζομαι πως σίγουρα θα υπερτερείς 65-70 χιλιόμετρα από την Τούμπα. Αλλά είχε πολύ ΑΕΚ η Κατερίνη. Τέλος πάντων, θέλω να πω κάτι. Τι κενό έχει ένας παοξής με έναν Αριανό? Ζουν στην ίδια πόλη. Και οι δύο ασχολούνται με τον ΠΑΟ. Έλα ρε μεγάλε. Λες. Να πω καληνύχτα. Καληνύχτα φίλε, ωραίος. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα κύριε Ραπτόπουλε. Γιατρέ μου. Τι κάνετε? Καλημέρα τον κύριο Χιλιτίδη. Ο Χιλιτίδης είναι εκεί στα ΤΕΚ. Βέβαια, ο Γιάννης είναι. Δεν μου λες. Τεράστιο το βούνο, παρακαλώ. Από εβδομάδα, πιστεύω θα είσαι ελεύθερος. Γιατί ήσουν Αθήνα, μου είχες πει. Εντάξει, έχω γυρίσει εδώ και μέρες και εξωτερικό που ήμουν. Εντάξει, ναι. Είσαι οκ. Okay, δεν μπορώ να σε καλέσω την άλλη εβδομάδα. Όποτε θέλετε, όποτε θέλετε. Πολύ. Μία μέρα πριν μόνο για να το ξέρω και να μην θέσει κανένα έκτακτο. Θα πω δύο-τρία πραγματάκια τάχειος για να μην απασχολώ και τους. Αυτούς περιμένουν. Για το παλικάρι που πήρε το προηγούμενο και είχε το δίλημα του εξωτερικού και του εσωτερικού. Γιατί από αυτόν πήρα ημορμόμενος. Να του πω ότι, όπως το είπατε και εσείς, πάντα στη ζωή κάτι κερδίζεις και κάτι χάνεις. Αλλά αν στη ζυγαριά του μετράει η παρέα του και όχι η επαγγελματική του και η οικονομική του και η κοινωνική του ανέλυξη, τότε νομίζω ότι δεν το σκέφτεται στο θέμα. Το λέω σαν λίγο μεγαλύτερος που με τόσο κόπο και έχουμε γνωριστεί κι εμείς, ετοιμαζόμαστε να φύγουμε κι εμείς έξω. Πάει αυτό. Ήθελα το μεσημέρι, σας άκουσα στο νοσοκομείο, δεν βόλαβα να πάρω τηλέφωνο για τον κύριο Κόκκινο, με όλη τη συμπαθία μου για το πρόβλημα που με αντιμετωπίζει. Έκανε ένα συγκερασμό των υποτιθέμενων τρομοκρατικών χτυπημάτων στη Γαλλία και των απειριών των Γάλλων με την επιτυχία του Euro. Ναι. Έτσι. Αν και εμείς ότι ήμασταν πολύ μικροί, ήμασταν μωρά, το 1978 όταν έγινε το Μουντιάλ της Αργεντινής, η Αργεντινή, από ό,τι έχουμε διαβάσει και έχουν πει, είχε μια από τις χειρότερες χούντες στην ιστορία του πλανήτη. Και αν δεν το έπαιρνε να στήσουν το μάτς το 6-0 με το. Ναι. Του στρατηγού Βιντέλα. Αυτή η Χούντα έμεινε στην ιστορία της Λατινικής Αμερικής μετά του Χούντα του Πινοσέτ. Ο Πινοσέτ, ναι. Γιατί σε εκατοντάδες χιλιάδες σφαγές και εξαφανίσεις πολιτών. Δηλαδή η χώρα ήταν σε κάθε πεζοδρόμιο και κάθε στενό στρατιώτες και άρματα. Παρόλα αυτά, πρακτικά, γιατί εκεί το πήρε ο κύριος Κόκκινος. Έγινε το Μοντιάλ. Το Μοντιάλ ήταν τεράστια επιτυχία και με ρεκόρ προσφέρεται και μάλιστα φυλάθουν από άλλες χώρες του κόσμου. Στον τελικό θυμάστε τι γίνεται. Ήμουν μικρό στον 3,5 χρονών, το είδα αργότερα το τελικό. Ναι, η Μάριο Κέμπες, δεν έβαλε τα γκολ από ό,τι θυμάμαι. Ο Κέμπες, στην παράταση με την Ολλανδία, χαμός. Ναι, ναι, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο μου. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι ο κ. Κόκκινος να μην μπερδεύει λίγο αυτό που λένε οι κοινωνιολόγοι κοινωνική ανάθραση με το ότι υποτίθεται οι Γάλλοι κάνουν να περιμένουν το αν θα πετύχει το Euro. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο θέλω να πω, δεν θα είναι κάτι το επιλείψιμο, γιατί η φιλανθρωπία του κυρίου Μαρινάκη, μόνο το σεβασμό προς το άτομο, το επιχειρηματίας. Αλλά θα ήθελα να σας πω, κύριε Ραπτόπουλο, ότι πάρα πολλοί επιχειρηματίες κάνουν φιλανθρωπικές κινήσεις, αλλά όρος φιλανθρωπία δεν έχει να κάνει με το φιλάνθρωπο ο οποίος έχει κάποια εκατομμύρια έσοδα και κάνει μια κίνηση μερικών χιλιάδων ευρώ, τα οποία αυτό είναι απλοφιστικά και έτσι, από το πορτοφόλι του. Βρε, τα δίνουν να σώρουν κανένα παιδί, δεν πειράζει. Ναι. Ναι. Θα πω όμως και κάτι με το οποίο ο κ. Χιλιτίδης θα συμφωνήσει, γιατί είναι διαβασμένος άνθρωπος. Θα σας ξαναπάω πάλι στη Λατινική Αμερική. Την περίπτωση του Πάμπλο Εσκομπάρ. Δεν λέω κάτι το οποίο επιλείψιμο. Ο άνθρωπος καταδικάστηκε για λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Ήταν ο μεγαλύτερος έμπορος ναρκωτικών του κόσμου. Έτσι, εκεί τότε στην Κολομβία με αυτά που έκανε. Όμως στην Κολομβία θεωρείται εθνικός ευεργέτης. Λοιπόν, το ηθικό δίλημα, αν τα λεφτά από παράνομες δραστηριότητες μπορούν να έχουν ηθικό αντίβαρο σε μια υποτιθέμενη φιλανθρωπία, είναι κάτι που έχει μεγάλη συζήτηση. Για να το κλείσω αυτό το θέμα. Και για τον ΠΑΟΚ που είπατε προηγουμένως, αν και δεν είναι σωστό να μιλάω για άλλη ομάδα, αλλά όντως θα πω το εξής, ότι θυμάστε, σας είχα πει σε μια εκπομπή που είχα έρθει για τον κύριο Σαββίδη, ότι θέλει χρόνο για να μάθει παραγωγισμό. Ναι. Δηλαδή έχει πάρα πολλά λεφτά ο άνθρωπος. Τελικά αυτό που λέτε, η εξήγηση είναι ότι πλέον ο άνθρωπος μετά από 4 χρόνια έφαγε
τα περιτώματά του, συγγνώμη, ναι, της Ελλάδος, κατάλαβε πλέον πως πρέπει να κινηθεί. Πως πρέπει να κουνηθεί, βέβαια. Αναμενόμενο. Εάν δεν πας, λες, σαν παράγοντας να παίξεις με τους όλους που παίζει, ας πούμε, η προέδρου του Ολυμπιακού, δηλαδή πάμε αυτό που λέμε εντός εγώ με το σταυρό στο χέρι, θα σου πάρει κάποια χρόνια για να καταλάβεις πώς να στεφθείς εύστοφα και να έχεις το καλύτερο αποτέλεσμα και για την τσέπη σου και για την ομάδα σου και για τον κόσμο. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα πάει στο γήπεδο φέτος. Παρότι εσείς νομίζετε το αντίθετο. Και για να τελειώσω. Πρέπει να πάει. Φέτος πρέπει να πάει γιατί βλέπει κάτι σοβαρό να γίνεται. Εγώ έτσι πιστεύω. Θα το δει στην πορεία. Δηλαδή και εγώ πολλές φορές θέλω να πάω. Πηγαίνω στον ΠΑΟΚ να δω τον ΠΑΟΚ. Θα ήθελα ένα μεγάλο προπονητή στον ΠΑΟΚ. Πραγματικά μεγάλο. Φέτος. Αυτό είναι δικό σας. Να σας πω κάτι, κύριε Αρτόπουλε. Και αν ο Ίβιτς κάνει τη διαφορά και του χρόνου την εποχή μιλάμε για το ταλέντο το οποίο επιτέλους κατάλαβε την ομάδα. Κατάλαβε τον παλμό της ομάδας. Ο Ίβιτς είναι καλύτερος από τον Τούντορ. Πολύ καλύτερος. Εάν στο κοουτσάρισμα μου δείξει κάτι διαφορετικό από αυτό που μου δείξε τους τρεις μήνες. Πάντα παίζουμε στις ομάδες μας με αυτά τα δίπολα. Δηλαδή, όταν ήρθε ο μεγάλος προπονητής, το όνομα φεύγει αποτυχημένο, λέγαμε να είχαμε ένα δικό μας παιδί. Βάζουν το δικό μας παιδί, δεν το εμπιστευόμαστε. Οπότε ας αφήσουμε την πόλη. Όχι, όχι, όχι. Εμένα μου αρέσει πώς κινείται ο Ίβιτς. Έχω μια μικρή ένσταση από τη στιγμή που ξεκινάει το μάτς, το μάτι του στον πάγκο, το κοουτσάρισμα του. Αυτό. Είναι ο άνθρωπος, είναι τώρα κοουτσάρι. Τώρα είναι άπειρο. Λίγο για το Euro να πω. Ναι. Είχα διαβάσει αρκετά βιβλία για το ποδόσφαιρο, δεν έχω τις γνώσεις σας βέβαια, αλλά στην Αγγλία ο υποτιθέμενος Άγγλος Διακογιάννης, εντός εισαγωγικών, είναι ένας αθλητικογράφος, λέγεται Jason Cowley. Αυτός είχε πει λοιπόν ότι η Αγγλία, ενώ πάντα παρουσιάζει πολύ καλές εθνικές ομάδες, έχει το κόμπεξ του νησιού. Δηλαδή μακριά από το νησί της καταποντίζεται. Δεν κατάφερε να πάρει ποτέ ένα Euro, ένα Μουντιάλ, εκτός από το 66 που είχε φοβερή ομαδάρα. Εγώ λοιπόν διαισθάνομαι ότι φέτος ίσως είναι η στιγμή που να δούμε, γιατί μου αρέσει εμένα η Αγγλία και σαν χώρα και σαν ποδόσφαιρο, με αυτές τις κινήσεις που κάνουν οι αγγλικές ομάδες, βλέπετε, μαζεύουν προπονηταράδες, μαζεύουν παιχταράδες, τι το πιο ωραίο να πάρει και το γύρο η Αγγλία και το χρόνο ξαφνικά η Premier League να γίνει το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Σωστό. Αυτά. Καλή σας μέρα, ελπίζω να τα πούμε από εβδομάδα. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Να είστε καλά. Μου στέλνουν ένα μήνυμα και μου λένε, Γιάννη, δεν ξέρω τώρα θες να το σχολιάσεις και εσύ. Να σχολιάσουμε το γάμο, βάζει λέει ένδυμα στους καλεσμένους ο Σαββίδης. Τι θα πει ένδυμα? Τι θα πει ένδυμα? Δεν θα μπορεί να πας με πουκάμισο, πρέπει να βάζεις γραβάτα. Κουστούμι, βάζει ένδυμα, μάλιστα. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά εμείς το λέμε, δεν είναι κάτι κακό. Αν το κάνει αυτό, καλά κάνει. Και απαγορεύει στις γυναίκες το κόκκινο φόρεμα. Μπορεί να φοράει κόκκινα ή νύφη. Ύστερα λέει δεν πήγε στο Μαρινάκι να πιει καφέ. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. 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 Ο κύριος Αυτοπούλος. Μάλιστα κύριε Νίκο. Γεια σας, τι κάνετε, καλά? Έτσι, θα συνονοηθούμε. Τέλεια, έχω καιρό να τα πούμε, ναι. Τι λέτε φίλε μου γλυκέ. Τι λέτε ότι θα κάνετε φέτος? Φέτος μια από τα ίδια χειρότερα θα είναι, φίλε μου. Μπορεί, αλλά το ξεκινάει καλά, ναι. Τι ξεκινάτε, τι, πού, τι, και. Και δεν λες την πραγματικότητα πώς είναι το παιχνίδι. Να ακούσω. Το παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι μια από τα ίδια. Φαίνει, πούμε, κάτι ανθρώπους οτοστόπ, που είναι κάτι τουρίστες που έχονται στην Ελλάδα με οτοστόπ. Κάτι που, ναι, αυτοί οι άνθρωποι που πουλάνε να πούν πάνω σκάλι κάτι κασέτες. Κασέτες, ναι. Ναι, αυτοί το ίδιο είσαι ατέ. Λέτε ότι αυτός ο άνθρωπος βγάζει τα λεφτά. Και τι, πού, τι και. Πού, τι και, ναι. Πού τα λεφτά, και τι λεφτά. Μήπως γνωρίζετε αυτός ο κύριος από πού είναι τα λεφτά. Μην το πάω λίγο το μαζί πηγάδι. Ο κόσμος δεν ξέρει την πραγματικότητα, πώς είναι η πραγματικότητα, πώς είναι η αλήθεια. Αν ξεκινήσουμε λιγάκι μακροπρόθεσμα, θα βρεις πούμε μια άκρη. Ναι. Αυτή η άκρη τι σημαίνει? Από την ώρα πας φυλάει το λέτε το χοντρό, το Μαρινάκι, στο σπίτι του Μαρινάκι, πίνεις ένα καφέ. Ναι. Γνωρίζουμε πολύ καλά, για να πας εκεί πέρα μέσα, πρέπει να προσκυνήσεις. Ναι. Δεν είναι. Μάλλον. Όχι μάλλον, η άλυση αυτή είναι. Για να πας εκεί πέρα μέσα με μια κομπανία 5 ανθρώπων από την ΑΣ και ΠΑΕ και ΚΑΕ, να σου περιμένει έξω από την πόρτα του χοντρού, το σπίτι, η βίλα του χοντρού,
Από την ώρα που μπαίνεις μέσα στο σπίτι, σαν τι πούμε, σαν τις γάτες που μπαίνουν μέσα οι γάτες και φυλάνε το δαχτύ του αφεντικού. Ναι. Έτσι είναι και αυτός ο κύριος. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ένας είναι ο άρχοντας του παιχνιδιού της τράπουλας. Είναι ο Θοδωρίδης. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος κινεί τα νήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι. Γνωρίζουμε πολύ καλά η ΕΠΟ τον Οκτώβριο, θα γίνει τις 15 Οκτωβρίου, θα γίνουν εκλογές. Πάντως χάρη όλες οι ενώσεις της Ελλάδος θα πάνε να ψηφίζουν εκεί πέρα μέσα. Οι 45 και 50 ενώσεις ανοίγουν στο άρμα του Ολυμπιακού. Και πολύ όψαμα, φίλε μου γλυκέ. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια, μπας και... Ποια προσπάθεια, δει φίλε μου, γνωρίζει και ο Γιάννης ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει δορμένη εφημερίδα. Κακά τα ψέματα. Όσο και την περιβόητη αυτή που κάνει ανακοίνηση του Μακεδονίου Παλάσσα, εδώ είναι το μεγάλο γέλιο, φίλε μου. Ποιο Μακεδονίου Παλάσσα, ποιο κυκλινό σπίτι. Ρίχνει Κότσο, πού είναι αυτό το κόμμα που θα κάνει αεποντιον κόμμα, να το κάνω με τον Βελίδη, με τον Βέβαιο, με κάποιους άλλους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν ποντιακό κόμμα. Πού είναι αυτό το κόμμα, πού είναι πούμε, το καρατά σου, η Θέρμη και κάθε Θέρμη. Αυτά δεν είναι, ναι, ναι, ναι. Τι ναι, 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 παίρνουμε σε παρά. Γιατί δεν λέτε την αλήθεια, φίλε μου. Ποιος είναι τα, πού είναι τα λεφτά αυτά, φίλε μου. Ποιος είναι τα λεφτά αυτά, φίλε μου. Σε τι είναι αυτό τα λεφτά, φίλε μου. Μήπως γνωρίζουμε τι επάγγελμα κάνει αυτός ο κύριος. Ρωτάω καμιά ρομπορία, μου απαντήσετε κύριε. Δεν το ξέρω. Το ξέρετε, δεν μπορείτε να το απαντήσετε. Έλα μου φοβάσαι να το πεις τώρα, σιγά. Εγώ σε πω τι είναι. Φύλακα στην Νόη Κοστασίου, το Ροστόφ. Έλα. Τι έλα. Πλάκα κάνεις. Εγώ σπούδαζε πούμε το Πανεπιστήμιο του Ροστόφ, ήταν λίγο γραμματισμένος, πριν τον βάλαν στην εταιρεία την καπνοβιομηχανία, για έκανε πούμε τα λογιστικά του, και το πέρασε στην Ελλάδα, διαμέσου, πούμε, διαμέσου ελληνικού προξενείου. Μπορείτε ψέματα, φίλε μου. Δεν έχει Σταβίδης. Λέγεται Ιγνάτοβιτς. Ιβάν Ιγνάτοβιτς. Όλοι για τον γιο του που παντρεύει τον γιο του. Δεν λέγεται Γιώργος. Ήμβρος λέγεται. Ήμβρος. Δεν είναι. Ήμβρος. Άμα το πιάσει. Βέβαια Ήμβρος. Αυτές οι υποθέσεις, άμα το πάμε λίγο βαθιά το πηγάδι, θα βρει μια άκρη. Ο κόλλος του ΠΑΠ τόσο εύκολο παραμύθι. Δηλαδή τα δικά μας πούμε τα μικρόφωνα εδώ στις πόλεις μας και οι δημοσιογράφοι που βγαίνουν και γράφουν δεξιά και αριστερά ότι πήραμε αυτά, όλα αυτά είναι τσαπάκια. Το Δεκέμβρη μήνα που μας έρχεται το Δεκέμβρη μήνα, εσείς που έχετε εκπομπές στα μικρόφωνα και δεξιά και αριστερά θα τραγουδάτε. Άλε που καλά πάω, τι κατάντια έχεις, γεια. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα κύριε, στο δρόμο είστε. Καλημέρα. Τι κάνεις? Καλά φίλε. Το παλικάρι που είχε πάρει νωρίτερα με έκανε να πάρω τηλέφωνο. Ποιο παλικάρι, ο Νίκος? Ο... που ήταν 25, πως είπε. Α, 25, ναι. Σε έχω ξαναπάρει τηλέφωνο κανένα δύο φορές όταν είχες κάποια παιδιά από την Ανταρσία και είχαν μιλήσει για θέματα εκπαίδευσης. Είμαι καθηγητής. Πού είσαι? Όχι, αυτή... που, δηλαδή σε τι είσαι? Ιδιωτικός υπάλληλος, σε φροντιστήρια δουλεύω. Σε φροντιστήρια, ωραίος, μαθηματικός, ωραίος. Το πυθαγόριο θεώρημα του Τζόρνταν το άκουσες? Ορίστε. Του Τζόρνταν λέω πως ανέλησε το πυθαγόριο θεώρημα, το έχεις ακούσει? Όχι. Έχασες. Αλλά πρέπει να χάσα αυτό το συνειρμό που κάνεις αυτή τη στιγμή. Για λέγε. Δυστυχώς, τα παιδιά αυτά τα οποία όταν άρχισε να γίνεται πλέον έντονη κρίση από το 2011-2012 και μετά ήταν στην ηλικία του, έχω τελειώσει μόλις το πανεπιστήμιο, τελειώνω το φανταρικό και ψάχνω και δουλειά, οι οποίοι τους διέλυσε τόσο πολύ η ανεργία. Γιατί δεν είχαν προλάβει ήδη να δουλέψουν, να έχουν προϋπηρεσία τα παιδιά αυτά. Έχω τέτοιες ερωτήσεις που κάνουν και μαθητές μου, δηλαδή 17 χρόνων, τρίτη ηλικίου παιδιά, τα οποία τους πιάνει απελπισία όλες ώρες. Και να πάω να σπουδάσω κύριε και να κάνω τι. Δεν πρέπει να το βλέπουν έτσι και δεν πρέπει να τους αφήσουμε να το βλέπουν έτσι.
Γιατί η επόμενη γενιά είναι αυτοί οι οποίοι έχουμε μια ελπίδα να στρώσουν αυτόν τον τόπο. Πού να το στρώσουν, αφού θα φύγουν. Κάποιοι θα φύγουν. Προφανώς θα φύγουν. Και δικοί μου φύγανε. Δεν θα φύγουν. Απλά η απελπισία σε αυτό δεν είναι. Εγώ λέω στα παιδιά ότι παιδιά, εσείς θα μπείτε στο πανεπιστήμιο του χρόνου μέχρι να τελειώσετε μετά από 6 χρόνια. Δεν μπορείτε να ξέρετε τι θα γίνει. Παραμύθια του λες δηλαδή. Δεν του λέω παραμύθια, την αλήθεια του λέω. Μπορεί να έχουν διαλυθεί τα πάντα. Ναι. Μπορεί να μην έχουν διαλυθεί, να έχουν βελτιωθεί. Τι να διαλυθούν δηλαδή. Ρε φίλε, οι Έλληνες καταστρέψαν την Ελλάδα. Όχι, δεν κατάλαβες. Εννοούσα στον τομέα της εργασίας. Ναι. Όχι στο πολιτικό τομέα. Δεν το πάω στο πολιτικά. Ρε οι Έλληνες όλοι εμείς καταστρέψαμε την Ελλάδα. Τώρα τα παιδιά τι να βρούνε. Μπορούν τα παιδιά αυτά να αλλάξουν νοοτροπία. Μπορεί εμείς να αλλάξουμε νοοτροπία. Μπορούμε εμείς να γίνουμε άνθρωποι. Δεν έχω καμιά ελπίδα. Τι να τα πω τα παιδιά. Φυγέτε όσο πιο γρήγορα μπορείτε σε οποιαδήποτε χώρα μπορεί να σας δώσει δουλειά, τροφή, στέγη, αξιοπρέπεια, οικογένεια. Τι έκανε. Έγινε. Καλά, καλημέρα. Φιλιά, να είσαι καλά. Τον εκδότη αν τον φάγανε στην Αττική Οδό, ρωτάει ο 495. Δεν ξέρω φίλε, δεν ξέρω αν τον φάγανε ή αν δεν τον φάγανε. Ξέρω ότι αυτός είχε φάει πολλά. Τώρα από εκεί και πέρα, τι, αν τον φάγανε ή αν τράκαρε. Πάντως δεν νομίζω ότι πρέπει να στεναχωρεθούμε και πολύ για τον εκδότη. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρα στην πιωρετική πόλη. Τι κάνετε κύριε Ραπτόπουλε μου. Τι έγινε. Τι να έγινε κύριε Ραπτόπουλε μου, άκουσα το συμπαθέστατο. Καλημέρα και στο Γιάννη. Έτσι. Καλημέρα και σε φίλους που μας ακούνε. Άκουσα τον γιατρό, τον κύριο Σπύρο τον αξιοσεβαστό. Έτσι. Να τον έχεις διαβασμένο την άλλη εβδομάδα. Να έρθει διαβασμένος, μη έρθει αδιάβαστος. Να έχεις ένα χαρτάκι εκεί. Έτσι. Πες αν σε ρωτήσουν αυτό θα απαντάς, εσύ θα γράφεις από δίπλα. Ξέρεις τι θυμήθηκα κύριε Κώστα μου. Για πες. 21 έκτου που είχε γίνει ο σεισμός στη Θεσσαλονίκη το 78. 20. 20-21 ήταν, δεν θυμάμαι. 20. Ποιο μάτς είχε γίνει και είχε κερδίσει η Αργεντινή 6-0. Δεν ήταν εκείνο το μάτς. Εκείνο το μάτς ήταν το με 6-0. Με το Περού. Ναι, με το Περού ήταν ρε Κωστάκη. Ήταν άλλη μέρα. Η Ιταλία έπαιζε. Όχι, εκείνο το βράδυ ήταν. Όχι. Ναι. Ο Χριστός ένα σταυρώνεται είχε το ένα το κανάλι. Και το μάτς της Αργεντινής έδινε το άλλο το κανάλι. Όχι, είχε μαγνητοσκοπημένη την Ιταλία εκείνη την μέρα. Όχι Κωστάκη μου. Θυμάμαι ότι ξέραμε το αποτέλεσμα και βλέπαμε τον Χριστό που ξανασταυρώνεται. Ναι. Το Φούντα. 5 λεφτά πριν τις 11 ή 5 λεφτά μετά τις 11. Αυτό δεν μπορώ να θυμηθώ. Μετά τις 11. 11 και 3 λεπτά. 11 και 3 λεπτά. Τι τερματοφύλακας ήταν αυτός. Κατεβασμένη κάλτσα. Ποιος. Χωρίς επικαλαμίδες. Ποιος μωρέ. Ο Κιρόγκα. Α ναι. Το 6-0. Και Αργεντίνος στην καταγωγή. Ναι. Ποιος θυμάσαι ρε Κωστάκη μου από αυτή την εθνική τότε. Το Μενότη θυμάμαι ρε φίλε. Ο Μενότη ήταν προπονητής της Αργεντινής βρε Κώστα μου. Το Γκέπες θυμάμαι ρε φίλε. Καλά το Γκέπες και ποιο δεν μου λες. Που θύμιζε τον Γκάμπορα ρε φίλε. Λεοπάλτο Λούπε δεν το θυμάσαι ρε φίλε. Ταραντίνη δεν θυμάσαι. Πασαρέλα δεν θυμάσαι. Πασαρέλα ρε. Οσβάλτο Αρτίλε στα νιάτα του. Τέρμα ποιος έπαιζε. Ο Φιλιόλ, μπράβο. Ναι. Και ποιος ήταν τρίτος τερματοφύλακας της Αργεντινής εκείνο του Μουντιάλ, μετέπειτα με μεγάλη καριέρα προπονητής, σπάνιο φαινόμενο για τερματοφύλακας να γίνει και μεγάλος προπονητής, που το 2006 ήταν προπονητής της Εθνικής του Μεξικού στο Μουντιάλ της Γερμανίας. Τρίτος τερματοφύλακας. Λαβόλπε. Τρίτος τερματοφύλακας. Ένας τρελός τύπος φίλε. Ήτανε τρίτος τερματοφύλακας με το νούμερο 13 της Αργεντινής. La Volpe. Και είναι προπονητής πάλι εκεί στο Μεξικό γυρνάει στις ομάδες. Τζι. Ναι, εκεί είναι. Δηλαδή όταν διάβασα το ιστορικό του το 2006, λέω ρε φίλε, φαντάσου τότε αν υπήρχε ίντερνετ Κωστάκι μου. Δηλαδή τι θα γινότανε. Δηλαδή πόσο ενημερωμένη ρε παιδί μου, πόσο θα ήταν η δημοσιογραφία, πόσο μπροστά. Και δεν μου λες και τώρα που είπε ο γιατρός για τη χούντα του Βιντέλα.
ποια ομάδα δεν ήθελε να ταξιδέψει σε εκείνο το Μουντιάλ Εθνική. Το 78. Ναι. Η Γαλλία. Οι παίκτες είχαν αντιρρήσεις. Φοβόταν. Όχι μόνο φοβόταν, δεν θέλανε να πάνε σε αυτό το Μουντιάλ. Ειδικά ο Πλατινί που ήταν εκεί, νομίζω ο Πλατινί πρέπει να ήταν τότε αρχηγός. Αριστερός ήταν ο Πλατινί. Δεν ξέρω ότι πολιτικές πεπιθήσεις είχε, κύριε Κώστα μου. Εδώ να σε ρωτήσω, το ξέρεις ότι έρχονται μηνύματα από το Σύνδεσμο Φιλάθλων Ολυμπιακού Δαφνών Στεφανωμένων στις ειδικές συνοικίες στον Εύωσμο. Έχεις και καινούργιο ακροατικό κοινό. Για πες. Είναι αυτή η κυρία που είναι στον Αγροτικό Αστέρα. Και εσύ ρε Κωστάκη μου, πολύ με τον Αγροτικό Αστέρα τα έξω ρε παραλυκάνω. Α, όχι, εγώ μίλησα με τον κύριο Μανίκα, λέει καλοί άνθρωποι είμαστε, δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Παλιά λέει τι κάναμε, δεν ξέρω λέει, εδώ δεν ήμουνα. Παλιά τώρα, εντάξει, ήταν ένα μάτς ρε Κώστα μου τότε, ήταν ο Κυρμανόλης, ο Κεραμιδάς. Πολύ παλιά το πήγες. Με τη Δόξα Δράμας ήταν τότε που ανέβηκε η Δόξα Δράμας. Τον έλεγε εκείνος εκεί ο Θανάσης από την Νεάπολη, τον έλεγε το Βασιλάκι, το Μαβάκι. Αχ, ο κύριος Στράτζαλης τον θυμάται. Του λέγε ρε Βασιλάκι μου, μη ματώνεις βρε αγόρι μου, θα χάσετε στο τέλος. Ναι, τον έλεγε έτσι, τι κάνει ο Κυρμανούλης. Είχε ένα παίκτη ο Αγροτικός Αστέρας τότε Κώστα μου. Το Χαδράκι δανεικό του, ήταν φοιτητής αυτός από τον Πανιόνιο. Ναι. Μεγάλη ομάδα ο Πανιόνιος, ε. Τότε. Και μεγάλο προπονητή, μετά τον Ντάν Γεωργιάδη. Εκείνη τη χρονιά που βγήκε νομίζω και είχε βγει τότε UEFA με τον Γεωργιάδη. Ο μεγαλύτερος προπονητής που πέρασε από αυτή την ομάδα είναι ο Αχιλλέας. Ποιος Αχιλλέας? Ο Μπέος? Τι ποιος Αχιλλέας? Ο Μπέος ρε φίλε. Γιατί δεν έβγαλε τον Ολυμπιακό Βόλο στην Αλφα Εθνική κύριε Κωστάκη μου? Δεν τον πήρε από τις χαμηλές κατηγορίες? Μα είναι παράγων, δεν είναι προπονητής. Εντάξει, εσύ λες παράγων. Εγώ λέω προπονητής. Εκεί θα μαλώσουμε τώρα. Δεν τσακωθούμε τώρα. Όχι, δεν τσακωνόμαστε Κώστα μου. Όχι, σε παρακαλώ. Δεν μου λες Κωστάκη μου. Ναι. Να σε ρωτήσω. Έτσι, ναι. Με το χέρι στην καρδιά θέλω να μου απαντήσεις. Μάλιστα. Δεν είναι λίγο παράξενο που Ιούνιος μήνας σε αυτή την πόλη που κοιμάται δεν αναφέρει κανένας ούτε για πρωτάθλημα, ούτε για υποβιβασμούς, ούτε για κύπελα. Αυτό είναι καλό. Καλό είναι λες. Βέβαια. Το πήραν απόφαση. Δηλαδή το πήρατε απόφαση αυτή την πόλη. Ότι δεν θα δείτε ποτέ πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα και κύπελο θα είναι πάντα στον Πειραιά. Μπορεί να τα πάρει η ΑΕΚ. Ποια ΑΕΚ? Μελισσανίδη. Έλα τώρα σε παρακαλώ τώρα Μελισσανίδη. Δηλαδή κάτσε τώρα Κώστα μου, περίμενε λίγο. Δεν μου λες πότε ήταν τελευταία φορά στα ντουζένια του σαν μεγάλο παράγοντας ο μεγαλομέτοχος? Όχι, δεν είναι μεγαλομέτοχος, δεν είναι ιδιοκτήτης της ΑΕΚ. Ναι. Είναι ένας απλός επίτιμος πρόεδρος. Έτσι, τι έχεις να θυμάσαι από αυτόν τον άνθρωπο στη δεκαετία του 90? Α, μια μεγάλη ΑΕΚ με τον Καρά, την οποία πουλήσαν μετά στον Τροχανάκη και οικονομήσαν. Εγώ θυμάμαι και ένα τελικό κυπέλλο. Ποιον? Με τον κύριο Μπάκα, διαιτητή. Ας πρόσεγε ο Μπάκας. Τι ας πρόσεγε? Τι σφύριζε. Δηλαδή, εσύ λες τώρα, ας πρόσεχε και ο Ράμος το 76 ρε, Κώστα μου, που τον κόψαν το αυτοί. Ναι, ας πρόσεχε. Ας πρόσεχε και εκείνος. Ναι, βέβαια. Και εκείνος ας πρόσεχε. Ναι. Και ο Ευθυμιάδης ας πρόσεχε. Ε, βέβαια. Τι το δίνεις το πέναλτι εκεί? Έδωσε πέναλτι και ο Ευθυμιάδης. Ε, βέβαια. Λοιπόν, Κώστα μου, μπορώ να, ο Μίλλερ που ανέφερε ο γιατρός από τη Βιέννη. Ναι. Δεν είναι καθαρός σέντρεφορ. Είναι. Βγαίνει από πίσω. Επιθετικός. Έτσι. Βγαίνει κρυφός δεύτερο σέντρεφορ. Τα δύο καθαρόιμα σέντρεφορ που έχει η Εθνική Γερμανίας, έτσι, είναι ο Γκόμεζ και ο Ποντόλσκι, που αυτοί είναι παγκίτες. Άρα δηλαδή θα δούμε μια Εθνική Γερμανίας με περιφερειακούς. Με περιφερειακούς που θα στηριχτεί βασικά στους παίκτες της Μπάγκερ. Που αυτό συνεπάγεται ότι το 80% της εντεκάδος της Εθνικής Γερμανίας είναι οι ίδιοι παίκτες που παίζουν από την Άντερ 19. Έτσι, αυτοί που είναι σήμερα ο Ζιλ, Κεντήρα, Μίλλερ, Νόιουα, Μποάτεκ. Έτσι, Μποάτεκ παίζει. Παίζει ο Μποάτεκ. Παίζει ο Μποάτεκ. Ναι, θα παίξει ο Μποάτεκ. Ναι, βασικός. Και ο Μαρκ Χούμελς. Και αυτός από τα γενοβάσκια της Μπάγερ, ασχέτως και αν έκανε μεγάλη καριέρα,
στην Dortmund και ξαναγύρισε από εκεί που ξεκίνησε, από την Bayern. Ποιος είναι προπονητής Κώστα μου στην Εθνική Γερμανίας τα τελευταία 10 χρόνια? Ο Σωσίας του Χάβου. Μάλλον ο Χάβος είναι ο Σωσίας του Γερμανού, του Γιωάχημ. Κοίταξε, πώς λέγεται στο κανόνιο βαπτιστικό στο όνομα ο Χάβος? Μάκης. Αβραμάκης. Χρυσόστομος. Νομίζω Γιωάχημ λέγω ένας, αλλά το βάφει το μαλλί ο Χάβος. Όχι. Α, δεν το βάφει, ο άλλος το κάνει. Μπάση περιπτώσει. Δεν μου λες Κώστα μου, πότε πήρε το τελευταίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα η Γερμανία? Τώρα πρόσφατα. Το 96 με τον γκολ του Μπέγοφ στο τελικό. Α, για το ευρωπαϊκό, συγγνώμη. Στο ευρωπαϊκό με προπονητή τον Μπέρτι Φόξ. Έναν από τους λίγους προπονητές στην ιστορία του ευρωπαϊκού θεσμού που ξέρεις ότι από τις ομάδες, δηλαδή από τότε, από το 60 που έχω να θυμηθώ μέχρι πριν 4 χρόνια, αν υπήρξαν 15 προπονητές εθνικές, οι 11 έχουν πεθάνει και οι 4 είναι εν ζωή. Ο Φόξ ζει. Ο Φόξ ζει, ναι. Ο Φόξ ζει, ο Ρεχάγκελ ζει, ο Ντελμπόσκε ζει. Όλοι οι άλλοι νομίζω έχουν πεθάνει. Ο Ρεχάγκελ πέρασε μια περιπέτεια υγείας τελευταία. Εντάξει, Κωστάκη με 77 πήγε ο... 78. 77-78 ο κύριος Σότο. Εντάξει, είναι και σε κάποια ηλικία. Πέρασε μια παγκρεατίτιδα για την γλίτωση. Ήτανε... Εντάξει. Ήτανε στα νιάτα του, έπρεπε να το δει στα νιάτα του. Ήτανε ο Μορφάντρας. Ωραίος. Το ωραίος ήτανε και πήγαινε και σε ένα καφέ εκεί που σύγναζε ένας μοναδικός Έλληνας της πόλης που ήταν 15 χρόνια προπονητής. Έτσι με είπε ένας φίλος μου. Εγώ δεν υιοθετώ τίποτα. Ότι ήτανε μια μικρή ξανθιά σερβιτορούλα εκεί. Έλα, έλα. Εγώ βλέπω πρωταθλήτη για τη Γερμανία, διότι στηρίζεται στους ίδιους παίκτες, ο κορμός είναι ο ίδιος, προπονητής ο προπονητής τα τελευταία 10 χρόνια είναι ο ίδιος και στατιστικά, ιστορικά, εκεί μας πάει. Αγαπητέ μου φίλε Κωνσταντίνε, την καλημέρα μου, την καληνύχτα μου στο μακρινό Μπιλμπάο. Μάλιστα. Αυτός ήταν ο οδηγός του Κυρσάβα. Κέρας λέει εδώ τελευταίο μήνυμα ότι όσοι ποντάρουν στους losers, στους Άγγλους, θα τα χάσουν το πολύ να πάνε, λέει, στη δεύτερη φάση. Μετά λέει καπούτ, θα πάνε σπίτι τους. Ράπ, έχω ακούσει πολύ σύντομα, θα χτυπήσει καμπάνα στο Ροστόφ. Ναι. Αλλά δεν ξέρω για ποιον μπορεί να χτυπήσουν, λέει. Χαρμόσυνα, λέει. Για τα παστέλια που θα πάει ο Τζόρνταν εκεί. Καλή συνέχεια, κύριε. Με Γιάννη Χιλιτίδη. Εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι με τον ευγενή συνάδελφο, συνεταίρο, Μπρουτάλ Γρηγόρη Κόκκιμο. Μπρουτάλ Γρηγόρη Κόκκιμο. Τάλ 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 Γρηγόρη Κόκκιμο.